Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα επιχειρήσουμε να γνωρίσουμε την κοινή αγροτική πολιτική ή να τη γνωρίσουμε καλύτερα και να αναγνωρίσουμε τα ίχνη της στο ελληνικό αγροτικό τοπίο αλλά και συνολικά στο τοπίο της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα δύσκολο θέμα να το ερευνήσει κανείς και προσωπικά νιώθω το βάρος του να αντιμετωπίσω, ίσως και να ανατρέψω τις κακοδαιμονίες στο δημόσιο λόγο που ακούγονται επί δεκαετίες τώρα για αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πολιτική πυλώνα πάνω από 50 χρόνια τώρα, αλλά κατά πολύ άγνωστη. Και από εκεί προκύπτει η κακοδαιμονία στο δημόσιο λόγο, υπάρχουν πολλοί μύθοι, άγνοια και έχουν ακουστεί και πολλές κατηγόριες, να το πω απλά. Έχω τη χαρά λοιπόν να έχω ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση σε βάθος και βιωματικά. Αυτό είναι το βάθος στη γνώση. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Κώστα Παπαδάκη, ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, πολύ νεότερο βεβαίως από την ηλικία της κοινής αγροτικής πολιτικής, αλλά το δικό σας κόμμα διαχρονικά είχε αρνητική θέση σε σχέση με αυτή την πολιτική, έβλεπε κάποια δυσίωνα πράγματα ήδη από τότε. Θα μας αναλύσετε τη θέση, αν ισχύουν αυτά που λέγατε τότε. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή των αγροτών που είναι στα μπλόκα νομίζουμε ότι δείχνει ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσον συνδέεται απόλυτα ο τρόπος που θέλω να συζητήσω το θέμα της αγροτικής πολιτικής με το συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες μας, αλλά έχω τη χαρά ακριβώς να έχω από αυτή την πλευρά τον κύριο Γιάννη Σταμόπουλο, παλαιότερα συνδικαλιστή αλλά κυρίως αγρότη, έναν άνθρωπο που έχει ζυμωθεί με τη γη, αλλά είχε και το σπάνιο προνόμιο, πώς να το πούμε, για έναν άνθρωπο του δικού του χώρου να επισκεφθεί τις Βρυξέλλες, να συζητήσει με ανθρώπους που σχεδίαζαν την κοινή αγροτική πολιτική. Προνόμιο να μου αρέσει αυτό που κάνω και να ασχολούμαι και να ενημερώνομαι για τα τεκτενόμενα της αγροτικής πολιτικής. Είναι πολύ σημαντικό, το νιώθει και ο πολίτης, ο μέσος πολίτης που ασχολείται με το οτιδήποτε, ότι πέρα από την καθημερινότητά μας καλό είναι να ξέρουμε και να συμμετέχουμε σε ό,τι συμβαίνει για να συμμετέχουμε, ναι, και στις αποφάσεις. Έτσι δεν είναι, βεβαίως, κύριε Σταμόπουλε? Βεβαίως θα πρέπει να συμμετέχουμε και να είμαστε και ενημερωμένοι. Δεν υπάρχει άγνοια. Υπάρχει μη ενημέρωση, θα πω εγώ. Γιατί άγνοια μας δίνει κατευθύνσεις η ΚΑΠ, μας δίνει κατευθύνσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούμε να τις αναλύσουμε, να δούμε τους πόρους που πάνε και πώς μπορούμε να παίρνουμε τις επιδοτήσεις, τι μπορούμε να καλλιεργούμε κτλ. Θα τα πούμε στην πορεία. Άρα δεν υπάρχει άγνοια. Υπάρχει μη ενημέρωση. Ναι, μιλούσα για το κοινό, αναφέρομαι στο κοινό, σε όλους εμάς, ιδίως τους ανθρώπους της πόλης που δεν ξέρουμε, ακούμε, διασταυρούμενα πειρά, οι αγρότες έκαναν εκείνο, η Ευρώπη έκανε το άλλο, οπότε και εμείς ίσως αναμασούμε, μερικάζουμε κάποια πράγματα που ακούμε χωρίς να τα γνωρίζουμε απευθείας, αυτό εννοούσα. Εγώ επισημαίνω ότι κοινό είναι και οι ίδιοι αγρότες. Ναι, αυτό είναι αυτό εξειδικευμένο κοινό που καλό είναι να ξέρει ακριβώς. Οι αγρότες είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν. Γιατί είναι η δουλειά τους και υποχρεωμένοι και να ενημερώνονται. Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Και έχω τη χαρά επίσης να φιλοξενώ έναν συνάδελφο από το ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας, τον κύριο Γιάννη Σάρο, ο οποίος έχει αναλάβει ακριβώς. Να είστε καλά. Καλώς μας ήρθατε. Να ενημερώνει και τον αγροτικό κόσμο εκεί στην Κεντρική Ελλάδα, αλλά κοντά στα 12 χρόνια περίπου ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα που αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη, τους νέους αγρότες, την γενικότερη αγροτική πολιτική που υφίσταται στον αγροτικό χώρο, αλλά πολύ περισσότερο όμως προσεγγίζουμε και καινοτόμες δράσεις, κάτι το οποίο έχει ανάγκη η Πεθρός σήμερα, να ξεπεράσει αυτά τα παλιά μοντέλα ανάπτυξης και να μπει σε μια νέα εποχή. Αυτά βέβαια θα τα αναλύσουμε και στη συνέχεια. Ναι, να πω ότι κάνετε μια εκπομπή ακριβώς όπου παρουσιάζονται όλα αυτά που μας είπατε στο ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδος, στην εκπομπή Ήπεθρο και αρθρογραφείτε και στην Ήπεθρο Χώρα. Ήπεθρο Χώρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, λέω πρωτού ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, έτσι και προσκάνω τον τηλεθεατό, να κάνουμε μια ταχύτατη αναδρομή. Είναι βέβαιο ότι αυτό το βίντεο που θα παρακολουθήσουμε δεν είναι πλήρες, αλλά έτσι δίνει αρκετά στοιχεία για το πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε και προς τα πού πάει η κοινή αγροτική πολιτική. Νοέμβριος 2012. Γαλακτοπαραγωγοί από τον Ευρωπαϊκό Βορρά εκτοξεύουν γάλα εναντίον κτηρίων στο Ευρωπαϊκό Τετράγωνο. Οι τιμές που παίρνουν, λένε, απειλούν την επιβίωσή τους.
Μάρτιος 2014. Γάλλοι κτηνοτρόφοι εισβάλλουν στο Λούβρο με τα πρόβατά τους. Δεν θέλουμε να καταλήξουμε στο μουσείο, λένε. Όλη τη χρονιά, κυρίως οι κτηνοτρόφοι, γνωστοί για τη μαχητικότητα και την εφευρετικότητά τους, κλείνουν δρόμους, αδειάζουν γάλα, επιτίθενται με κοπριά ή την ξεφορτώνουν σε κρατικά κτίρια και στην Εθνοσυνέλευση. Σεπτέμβριος 2015, 6.000 αγρότες από διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 2.000 τρακτέρ και εκατοντάδες πανό, πλακάτ και κοπριά, υποδέχονται τους Υπουργούς Γεωργίας των 28 και πάλι στο Ευρωπαϊκό Τετράγωνο. Οι τιμές είναι άθλιες. Μας έχουν πνίξει τα φτηνά εισαγόμενα προϊόντα. Τα σούπερ μάρκετ αγοράζουν τα δικά μας προϊόντα σε εξευτελιστικές τιμές και τα πουλάνε σε πολλαπλάσιες. Οι Γάλλοι κτηνοτρόφοι ξανακλίνουν τους δρόμους. Οι αγρότες, τα αγαπημένα, ίσως και χαϊδεμένα παιδιά της παλιότερης εκείνης Ευρώπης, νιώθουν πλέον παρίες, αναλώσιμοι, υπό εξαφάνιση. Κι όμως, η κοινή αγροτική πολιτική, με ρίζες στα τέλη της δεκαετίας του 50, υπήρξε μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές πολιτικές. Εκείνη που ενδυνάμωσε τον αγρότη για να ζήσει καλύτερα και να παράξει όσο περισσότερο μπορούσε, ώστε να μην ξαναπεινάσει ο Ευρωπαίος που έβγαινε από 10 χρόνια πολεμικών συστήρων και μεταπολεμικής ανέχειας. Προσιτές τιμές για το μέσο άνθρωπο, επάρκεια τροφίμων, παράλληλα δασμοί και ποσοστώσεις στα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα. Όμως, η υπερπαραγωγή έφερε τις λίμνες των κρασιών και τα βουνά από βούτυρο. Και εκεί αρχίζει μια ανίποτη σπατάλη, καταστροφή προϊόντων, χρήση ως ζωοτροφή. 10 χρόνια μετά την εισαγωγή της, η κοινή αγροτική πολιτική χρήζει μεταρρύθμισης. Το Δεκέμβριο του 1968, ο Σίκο Μάνσολτ, ο Ολλανδός Επίτροπος Γεωργίας, αποστέλει σχετικό έγγραφο στο Συμβούλιο Υπουργών, επισημένοντας ότι η υποστήριξη των τιμών και των αγορών έχει όρια. Θα έπρεπε να μειωθεί η καλλιεργούμενη γη κατά τουλάχιστον 5 εκατομμύρια εκτάρια. Πρότεινε εξυγχρονισμό των αγροτικών μονάδων, τη συνένωση των μικρών εκμεταλλεύσεων και τελικά αποσκοπούσε να πείσει κάπου 5 εκατομμύρια αγρότες να αποχωρήσουν από την αγροτική ζωή. Απέβλεπε στην αναδιανομή της γης και την ανάπτυξη των αγροτικών μονάδων που θα απέμεναν. Ο Μάνσολτ θεωρούσε βιώσιμες τις φάρμες που θα απέδιδαν στους ιδιοκτήτες τους ένα μέσο ετήσιο εισόδημα ανάλογο με εκείνο που θα είχε οποιοδήποτε άλλος πολίτης στην περιοχή. Οραματιζόταν εκπαίδευση των αγροτών και επιδόματα για όσους αποσύρονταν. Κάλεσε δε τα τότε 6 κράτη-μέλη να μειώσουν τη χρηματοδότηση των μη επικερδών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Η οργή των αγροτών συρρήκνωσε το 1972 τις μεταρρυθμίσεις Μάνσολτ σε 3 οδηγίες. Περί εξυγχρονισμού, παύσης ορισμένων δραστηριοτήτων και εκπαίδευσης των αγροτών. Τη δεκαετία του 80 οι αγρότες εμφανίζονται αποδυναμωμένοι. Οι μεταρρυθμίσεις παίρνουν το πάνω χέρι, μαζί και οι φιλοπεριβαλλοντιστές. Η σπατάλη πρέπει να σταματήσει. Το 1984 επιβάλλεται ποσόστοση στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και το 1988 τίθεται όριο στην οικονομική υποστήριξη των αγροτών. Το 1992 ο Ιρλανδός Επίτροπος Γεωργίας Μαξέρι δίνει το όνομά του στην πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση που επιβάλλεται εν μέρη και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Εισάγεται η έννοια της αποσύνδεσης. Ο Μαξέρι προτείνει οι αγρότες να πληρώνονται για να μην καλλιεργούν μέρος της γης τους, καθώς και καταβολή εφάπαξ ενισχύσεων που να μην συνδέονται με την παραγωγή. Μειώνεται η ενίσχυση για τα δημητριακά και το βοδινό κρέας. Δίνεται και πάλι βαρύτητα στην προστασία του περιβάλλοντος. Εκείνες τις ημέρες η στήριξη του αγροτικού κόσμου της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 45% του κοινοτικού προϋπολογισμού. Όμως το 1984 ήταν το 72%. Τα χρήματα αυτά είναι των φορολογούμενων πολιτών που συχνά ενισχύουν μεγαλοκτηματίες, ακόμη και τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, αντιτείνουν οι πολέμοι που συνηθέστερα προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία. Στα μέσα της δεκαετίας του 90, η κοινή αγροτική πολιτική εστιάζει στην ποιότητα των τροφίμων, στην εκπαίδευση των αγροτών, στα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Εφαρμόζεται για πρώτη φορά Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη Βιολογική Γεωργία. Το 2000 δίνεται βάρος στην ανάπτυξη της υπαίθρου και περαιτέρω έμφαση στο μάρκετινγκ. Το 2003 η μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής κόβει τη σύνδεση μεταξύ επιδοτήσεων και παραγωγής. Εν ώψη των περιορισμών στην ευρωπαϊκή αγροτική δραστηριότητα, χορηγούνται εισοδηματικά βοηθήματα. Οι αγρότες καλούνται να ακολουθήσουν τις αυστηρές αρχές διατροφικής ασφάλειας και ευημερίας των ζώων. Στα μέσα της δεκαετίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο παγκοσμίως εισαγωγέα αγροτικών προϊόντων από αναπτυσσόμενες χώρες. Η μεγάλη διεύρυνση του 2004 και η μικρότερη του 2007 διπλασιάζουν τον αγροτικό πληθυσμό της Ένωσης. Το 2011, μια νέα μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής εστιάζει σε κάτι σχεδόν ουτοπικό, στην ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού προϊόντος ως αγαθού καινοτόμου που σέβεται τις ανάγκες ενός απειλούμενου περιβάλλοντος από το κλίμα που αλλάζει. Διακηρύτεται η βούληση να υποστηριχθεί η απασχόληση και η ανάπτυξη της περιφέρειας.
Όμως σίγουρα κάτι έχει χαθεί. Τα πιο πολύτιμα, η ειλικρίνεια και η εμπιστοσύνη. Κύριε Παπαδάκη, προσπάθησα να αποδώσω με κάποιο τρόπο την εξέλιξη της κοινή αγροτικής πολιτικής. Πώς ξεκίνησε από εκεί που θα τα έδινε όλα στους αγρότες, ώστε και εκείνοι με τη σειρά τους να τα δώσουν όλα στο μέσο άνθρωπο, τον τότε πεινασμένο και φτωχό λόγω του Μεγάλου Πολέμου, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχει φτάσει να είναι πλέον, από εκεί που ήταν σχεδόν προστατευτικό η ΕΟΚ τότε, να είναι προστατευτική προς τα προϊόντα του Ευρωπαίου αγρότη, έφτασε να είναι σχεδόν εχθρική, που λέει ο λόγος. Τώρα εισάγονται φτηνά προϊόντα που ανταγωνίζονται τα πιο ακριβά του Έλληνα και των άλλων αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι καλούνται, και καλώς καλούνται όπως το βλέπω εγώ, να δίνουν υψηλής ποιότητας προϊόν, να μην είναι γεμάτο φυτοφάρμακα, να μην έχει ορμόνες, να μην έχει όλα αυτά τα βοηθήματα που θα δώσουν εύκολα πολύ προϊόν. Καλείται λοιπόν με το ποιοτικό του προϊόν να ανταγωνιστεί τη φτήνια του εισαγόμενου, που όπως ξέρουμε όλοι που πηγαίνουμε να ψωνίσουμε, μάλλον είναι δύσκολο και περισσότερο στις μέρες μας. Πώς βλέπετε λοιπόν εσείς την πορεία αυτή? Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν η κοινή αγροτική πολιτική, η ΚΑΠ, δεν είχε τόσο αγαθές προθέσεις όπως αποδίδεται, νομίζω. Και στο βίντεο σας βάλατε συγκεκριμένα ζητήματα και ιδιαίτερα ότι η βασική στόχευση της ΚΑΠ ήταν να συγκεντρωθεί παραγωγή σε λιγότερα χέρια. Να σπάσει δηλαδή ο κατακαιρματισμός που υπήρχε στον κλήρο και να πεταχτούν με τους ρυθμούς κάθε κράτους μέλους, να πεταχθούν οι μικροί, οι μικροκληρούχοι που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στην μεγάλη συγκέντρωση της παραγωγής και στη σύνδεσή της με τη βιομηχανία. Είναι απλά τα πράγματα. Και χαράχτηκε ένας δρόμος από τα τέλη της δεκαετίας του 50, αρχές του 60, από την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ το 81, εδώ και 35 χρόνια. Και κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορείς να μην συνδέσεις, για παράδειγμα, το γεγονός για την κοινή αγροτική πολιτική, ότι στην πρώτη πενταετία εφαρμογής της, η Ελλάδα από χώρα εξαγωγική έγινε χώρα εισαγωγική. Ήταν το πρώτο προανάκρουσμα του τι θα επακολουθούσε τα επόμενα χρόνια για την μικρομεσαία αγροτιά. Γιατί έχεις μια πορεία ολόκληρη που η μικρομεσαία αγροτιά βρέθηκε να αντιμετωπίζει πρόβλημα σοβαρό και στο ζήτημα της παραγωγής της, γιατί ακριβώς επιβλήθηκαν οι ποσοστώσεις ακριβώς και μια σειρά παραδοσιακή κλάδη, μια σειρά παραδοσιακά προϊόντα που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν δεν μπορούσαν να αναπτυχθούν λόγω των ποσοστώσεων. Φτάσαμε στις χωματερές κτλ. Και στην πορεία έχουμε αποσύνδεση της παραγωγής από τις ενισχύσεις και επί της ουσίας διαμορφώνεται έδαφος για να μετρέται με βάση το στρέμμα, με βάση το τι έχεις τέλος πάντων και όχι το τι παράγεις. Πράγμα που ακριβώς οδηγεί σήμερα σε αυτά τα αποτελέσματα που μαζί η νέα ΚΑΠ, μαζί με το ασφαλιστικό, μαζί με το φορολογικό και όλους τους άλλους όρους που έχουν διαμορφώσει με το πετρέλαιο, την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα χαράτσια, τον έμφυα και μια σειρά έμφυα από το σπίτι, το εξοχικό, τη στάνη, έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση που επί της ουσίας επιβάλλεται μια εξόντωση στους αγρότες σήμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή οι αγρότες έχουν βγει στα μπλόκα. Είναι μεγαλειώδεις οι κινητοποιήσεις αυτές, πάνω από 20 μέρες. Ήταν πολύ μεγάλη μαζική η απεργία της Πέμπτης, μια απεργία που οι εργάτες μαζί με τη μικρομεσαία αγροτιά, μαζί με τους αυταπασχολούμενους σε συμμαχία οργανώθηκαν και έγιναν πολύ μεγάλα συλλαλητήρια, αναδεικνύοντας και το πρόβλημα της μικρομεσαίας αγροτιάς, γιατί συνδέεται με τις διατροφικές ανάγκες του λαού, με το άμεσο ζήτημα να έχεις φτηνά, ποιοτικά προϊόντα τα οποία να μπορεί να τα καταναλώσει η εργατική λαϊκή οικογένεια. Σήμερα αυτό είναι το ζητούμενο και ακριβώς εδώ μπορεί να κριθεί 35 χρόνια πολιτικής της ΚΑΠ, γιατί εδώ διαμορφώνεται ένας κόσμος ο οποίος τα πράγματα είναι καθαρά. Η ΚΑΠ έχει γραμμή συγκεκριμένη, η οποία λέει διαμορφώνουμε διάκριση και λέμε ή επί της ουσίας έχουμε τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Και οι υπόλοιποι, αυτοί που δεν θα παίρνουν τις ενισχύσεις, αυτοί που έχουν μικρό κλήρο, θα πετάγονται. Αυτό ενισχύεται τα τελευταία χρόνια και με τη νέα ΚΑΠ
και επί της ουσίας ούτε ενισχύσεις πια, γιατί τους θεωρούν ότι αν πάρουν μέχρι 250 ευρώ ενίσχυση είναι διοικητικό βάρος και είναι πολυέξοδο. Άρα λοιπόν μειώνονται και εκτός από τις μειώσεις που έχει ΚΑΠ, όπως και να έχει, έχεις και αυτό το δεδομένο. Και πάρτε υπόψη σας ότι η Ελλάδα ήταν από τις πλέον ευνοημένες, υποτίθεται, χώρες, αυτές που είχε τις περισσότερες ενισχύσεις. Άρα λοιπόν το φάρμακο το πήραμε, υποτίθεται, σε μεγάλη δόση. Και όχι μόνο είχες αυτή την κατάσταση, είχες αυτά τα αποτελέσματα. Και το βάζουμε αυτό ακριβώς σήμερα, γιατί δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Εδώ υπάρχει μια ολόκληρη πορεία λοιπόν που έχει διανυθεί. Οι αυταπάτες έχουν τελειώσει. Τα όνειρα ότι θα έρθει το καινούργιο, μέσα από διάφορες μορφές που ότι το ζήτημα είναι ότι να το ψάξουν οι αγρότες, ότι δεν το έχουν ψάξει, δεν έχουν ενημερωθεί. Εμείς λέμε ότι έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ σε ημερίδες που πρωτοστάτησαν, εμείς κατά την εκτίμησή μας, συμβιβασμένες ηγεσίες, στις Πασεγές, στις Γεσάσε, στις Ιδάσε, όλα τα προηγούμενα χρόνια, για να προωθήσουν και με διάφορους κυβερνητικούς επίσης, κυβερνητικά κονδύλια, δόθηκαν, υποτίθεται, στο να εκπαιδευτούν στο πώς να διαλύουν την παραδοσιακή τους παραγωγή που μπορούσαν να φέρει εισόδημα στους ίδιους και επί της ουσίας να φέρουν νέες καλλιέργειες, οι οποίες έχουν κρυθεί τα τελευταία χρόνια και είναι αποτέλεσμα αυτών των αδιεξόδων, γιατί κάποιοι τα δοκιμάσαν αυτά και βρεθήκαν στον άσο, βρεθήκαν καταχρεωμένοι μέσα στα δάνεια κτλ. Και να πω και μια κουβέντα, γιατί καλλιεργείται και μια λογική ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι στα άλλα κράτη-μέλη είναι περίπου παράδεισος. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που έχουν? Είδαμε τις διαδηλώσεις στο βίντεο, με αυτές άρχισε. Ακριβώς. Πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη στιγμή στη Γαλλία γίνονται κινητοποίησεις. Και το παράπονό τους, αυτά που ακούστηκαν, αν ξεχνούσαμε ότι προέρχονται από ξένα ρεπορτάζ, ότι εκεί άκουσα αυτές τα παράπονα των αγροτών, θα μπορούσαν να είναι ελληνικά. Στη Γαλλία αυτή τη στιγμή έχουμε κινητοποίησεις μικρομεσαίες αγροτιές. Αλλά υπάρχει και το εξής πρόβλημα, ότι εκεί έχει προχωρήσει ακόμα περισσότερο η συγκέντρωση. Και ένα βασικό πρόβλημα που έχουν ιδιαίτερα οι μικροί αυτοί που, ή τώρα οι νέοι αγρότες που θέλουν να μπουν, είναι η εξέβρεση γης, η οποία ακριβώς έχει μοιραστεί, είναι πολύ μεγάλες τιμές, είναι πολύ μεγάλες τιμές, δεν μπορείς να παίξεις και είσαι εκτός παιχνιδιού. Και αυτό το πράγμα πρέπει να συνειδητοποιηθεί και σήμερα. Αυτό κρίνεται και στις κινητοποιήσεις, αυτό κρίνεται αυτή την περίοδο, ακριβώς να αναοργανωθεί πάλι, έτσι ώστε και το ασφαλιστικό, που είναι τα αφόπλακα και χτυπάει επί της ουσίας για οι ασφαλιστικές φορές από τα 755 ευρώ το χρόνο, θα πάει στα 1500 το 2019. Έχεις ασφαλιστικό και φορολογικό από τα 5400 να φτάνει στα 8200 το 2019. Δηλαδή μιλάμε για συντριβή και εξόντωση που δεν μπορεί να την αντέξουν οι αγρότες. Να κλείνω. Το ζήτημα είναι σήμερα, εδώ και τώρα, η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Πρέπει να πάρει πίσω και το ασφαλιστικό και το φορολογικό και όλα τα άλλα μέτρα που συνθλίβουν τους αγρότες. Η μικρομεσαία αγροτιά με τα μπλόκα της, με το μπλόκο της Νίκαιας και μια σειρά μπλόκα σε όλη την Ελλάδα, έχουν διαμορφώσει αιτήματα και τα αιτήματα αυτά πρέπει να ικανοποιηθούν. Τα κουβεντολόγια και οι διάφορες προσπάθειες να βρεθούμε, να συζητήσουμε, έχουν γίνει από κουβεντολόγια άλλο τίποτα. Εδώ υπάρχουν αιτήματα και αν θα τα ικανοποιήσει η κυβέρνηση. Έχει τεράστιες ευθύνες και να πούμε και να κλείσουμε ότι εδώ, γιατί υπονόταν ότι μέχρι τώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν ο κακός της υπόθεσης και δεν ζήταγε παραπάνω μέτρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο καλός που θα προσπαθούσε να καλμάρει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και αποδεικνύεται τώρα ότι ζητάει 3,5 δις παραπάνω μέτρα, ακριβώς πέρα από το πρόσθετο πακέτο, και ακριβώς αναδεικνύεται ότι η κυβέρνηση δεν είναι υποτίθεται σύμμαχος της η απεργία, είναι αντίπαλος της η απεργία, γιατί ακριβώς η απεργή, αυτοί που είναι στα μπλόκα αυτή τη στιγμή όλες αυτές τις μέρες, εναντιώνονται στην πολιτική και αυτής
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων αυτών που έφεραν στον κατήφορο την μικρομεσαία αγροτιά. Χρειάζεται οργάνωση της πάλι συνέχεια μέχρι την τελική νίκη. Ας επιστρέψουμε λοιπόν στο ευρωπαϊκό επίπεδο των πραγμάτων, γιατί αυτό εξετάζουμε εμείς σε αυτήν την εκπομπή. Και πρωτού περάσω στους δύο κυρίους που βρίσκονται στο στούντιο, να απευθυνθώ στον κύριο Βαγγέλη Διβάρη, που είναι μαζί μας τηλεφωνικός από τις Βρυξέλλες. Τώρα πια απολαμβάνει τη σύνταξή του νεότατος. Για συνταξιούχος, όπως θα είναι κάποτε οι συνταξιούχοι, σκέφτομαι ότι είστε νεότατος, κύριε Διβάρη. Και με πρόσφατη την εμπειρία σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Να σας χαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας. Καλημέρα και καλημέρα στους συνομιλητές μου. Κύριε Διβάρη, πώς ακούσατε όσα είπε ο κύριος Παπαδάκης, αλλά και όσα ακούστηκαν στο βίντεο? Ποια κρίνετε, καταρχάς να μας πείτε ποια χρόνια φυτεύσατε στη διεύθυνση τη συγκεκριμένη και ποιο ήταν το κείμενό σας? Είχα μία, ας το πούμε, έτσι, τριπλή θητεία. Το πρώτο μέρος της θητείας μου ήταν από το χοντρικά, από το 80 μέχρι το 89. Σαν μόνιμος εκπρόσωπος της Παστιγιές της Βρυξέλλες. Ναι. Δεύτερη θητεία μου σαν στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι περίπου το 2009, και από το 2009 μέχρι περίπου τα τέλη του 2012 έδωσα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ελληνικός Γραμματέας σε θέματα κοινοτικών πόρων. Έχετε ζήσει πολλές και διαφορετικές φάσεις λοιπόν της ΚΑΠ. Νομίζω ότι έχω δει όλες τις φάσεις, τουλάχιστον της Ελλάδας. Της Ελλάδας, ναι, γιατί υπήρξαν... Ίσως η εποχή που οι αγρότες ήταν τα αγαπημένα παιδιά και αυτοί από τους οποίους περίμενε η Ευρώπη να ζήσει, ουσιαστικά να ζήσει, να τραφεί δηλαδή, ήταν παλιότερα. Είπαμε πότε ήταν αυτό. Τώρα με την πολυτέλεια που σας δίνει η αφυπηρέτηση, θα ήθελα να μας κάνετε κάποιες δικές σας κρίσεις για τον τρόπο που χαράχτηκε η κοινή αγροτική πολιτική, και ενώ ακούγεται ένα πολύ δύσκολο έργο αυτό που σας αναθέτω, επειδή είστε ένας άνθρωπος που έχετε και εργαστεί αλλά και συλλογιστεί πάνω σε αυτό, νομίζω ότι μπορείτε να μας πείτε κάπως συνοπτικά πώς βλέπετε τη διαμόρφωση της κοινής αγροτικής πολιτικής μέσα από τα χρόνια. Φαντάζομαι θα το έδειξε το μικρό βιντεάκι, το οποίο εγώ δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω. Το ακούσατε όμως. Η Ευρώπη βγήκε κατεστραμμένη από τον Δεύτερο Πόλεμο, άρα έπρεπε να θρέψει τον πληθυσμό της. Όταν δημιουργήθηκαν λοιπόν οι πρώτοι θεσμοί και ιδίως η ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, η πρώτη πολιτική και η μόνη η οποία στην ουσία ολοκληρωμένη πολιτική ήταν αυτή της κοινής αγροτικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει κάτι. Έπρεπε οπωσδήποτε να οι Ευρωπαίοι αγρότες να θρέψουν όλη την Ευρώπη. Για να το κάνει αυτό, έδωσε γενναίες ενισχύσεις στην παραγωγή. Έδωσε δηλαδή γενναίες ενισχύσεις στα προϊόντα. Γρήγορα όμως, όταν λέω γρήγορα, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 60, δηλαδή κανένα 10-13 χρόνια αργότερα, κατάλαβε ότι η πολιτική αυτή θα οδηγούσε μοιραία και σε πλεονάσματα. Γιατί αυξανόταν η παραγωγικότητα, η εκμηχάνηση και αυτή με πολύ γρήγορο ρυθμό, άρα και η παραγωγικότητα, άρα πολύ γρήγορα βρεθήκαμε να έχουμε τα λεγόμενα πλεονάσματα, τα οποία πλεονάσματα γίνανε διαρθρωτικά. Τι σημαίνει διαρθρωτικά? Σημαίνει πλεονάσματα τα οποία ό,τι και να κάνουμε δεν μπορούμε να απορροφήσουμε. Λοιπόν, έπρεπε να διαχειριστούμε την πρώτη αυτή κρίση, η οποία ήταν, ας το πούμε έτσι, έγινε θύμα του σουξέντης η κοινή αγροτική πολιτική. Τότε περίπου μπήκε και η Ελλάδα στην τότε ΕΟΚ. Την εποχή εκείνη λοιπόν τα λεγόμενα βόρεια προϊόντα, κυρίως σιτηρά και γάλα αλλά και κρέας, που είχαν γενναίες τιμές παρέμβασης, δηλαδή τιμές με τις οποίες εξαγόραζε το δημόσιο τα προϊόντα αυτά, είχαν πλημμυρίσει τις αποθήκες. Και δίνονταν οι ενισχύσεις. Εξηγήστε μας λίγο αυτό, γιατί δεν είναι γνωστά αυτά τα θέματα στο γενικότερο πληθυσμό. Γιατί έπρεπε να τα εξαγοράσει το κράτος? Δεν μπορούσαν να πουληθούν? Ναι. Είναι αυτά τα βουνά από το βούτυρο, όπως τα είχαν πει σχηματικά, και οι λίμνες από τα κρασιά. Ακριβώς. Ναι. Κοιτάξτε,
Άρα τα αποθήκευε το κράτος, τα αποθήκευε έτσι και... Τα αποθήκευε το κράτος, ή εν πάση περιπτώσει για να είμαι πιο σωστός, ο οργανισμός παρέμβασης ο οποίος ήταν καθορισμένος από το κράτος σε συμφωνία με την ΕΟΠ, να εξαγοράζει τα προϊόντα αυτά σε μια τιμή η οποία ήταν εγγυημένη στον παραγωγό, δηλαδή βρέξει και ο νήσι έπαιρνε μια τιμή ο παραγωγός, άσχετα αν ήταν καλή ή δεν ήταν καλή, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, αλλά για να παράγουν και να δίνουν στην παρέμβαση σημαίνει ότι μάλλον ήταν καλή η τιμή, τα εξαγόραζε, τα έβαζε στις αποθήκες και μετά έπρεπε να βρει μια διέξοδο να τα πουλήσει. Ή να τα διαθέσει. Εξού και οι μαρμελάδες που κυκλοφορούσαν κυρίως στην Ήπεθρο μεταξύ των πολυτέκνων. Πείτε μου άλλα είδη, κύριε Σταμόπουλε. Τι δινόταν, τι χαριζόταν έτσι. Πορτοκάλια. Τυρί, λάδι. Ακόμα δίνονται. Να ρωτήσω, ήταν ωραίες οι εποχές, γιατί ακούγεται καλό να έχεις δωρεάν τροφή. Υπήρχε μία στρέβλωση ήδη, έτσι. Υπάρχει μια στρέβλωση όταν... Υπήρχε, ναι, πρόκειο, από τότε πρόκειο, ξεκινάει να διωγγώνεται το πράγμα, ναι. Εν πάση περιπτώσει, η διάθεση αυτών των προϊόντων, για να μιλήσουμε ακόμα για το εμπόριο, όχι για τη δωρεάν διάθεση, ναι. Τα προϊόντα αυτά τα είχαμε στις αποθήκες και μετά έπρεπε να τα πουλήσουμε και να τα εξάγουμε πολλές φορές, όχι μόνο στην εσωτερική αγορά, να τα εξάγουμε στην παγκόσμια αγορά. Και επειδή οι τιμές της παγκόσμιας αγοράς ήταν πολύ χαμηλότερες. Ήταν πολύ χαμηλότερες, ναι. Έπρεπε να δώσουμε και επιστροφές σε εξαγωγές. Εξαγωγικές επιδοτήσεις, για να το πω με λόγια τα οποία καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Ναι. Λοιπόν, σας παρακαλώ να το κάνετε αυτό, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια, πάρα πολλές πολιτικές και κάποιες πολύ δυσνόητες, γιατί ξεφεύγουν από τη λογική, να σας πω την αλήθεια. Οπότε, όσο μπορείτε, βοηθήστε μας. Είχαμε λοιπόν τον παραγωγό, ο οποίος έπαιρνε ένα μέρος των ενισχύσεων, των επιδοτήσεων, που ήταν αυτή. Για να παράγει το προϊόν του. Και είχαμε και ένα άλλο μεγάλο μέρος των επιδοτήσεων, τα οποία δίνονταν είτε για να αποθηκευτούν αυτά τα προϊόντα, και βεβαίως δεν αποθηκεύονταν στις αποθήκες του παραγωγού, αλλά ας το πούμε έτσι, μεγάλων εταιριών, συνεταιριστικών και εμείς στην Ελλάδα, και επίσης να δίνονται και για τις επιστροφές στις εξαγωγές, εξαγωγικές επιδοτήσεις, πάλι στις εταιρείες οι οποίες εξάγαν τα προϊόντα. Δηλαδή, μόνο ένα μικρό μέρος όλων των ενισχύσεων πήγε στους παραγωγούς. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ξέρει και το κοινό. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Πολύ σημαντικό. Γιατί όλα τα χρήματα δεν πήγαν στους παραγωγούς. Ένα μέρος μόνο πήγε στους παραγωγούς. Ένα μεγάλο μέρος πήγε στους περιφερειακούς. Ας το πούμε έτσι, στους περιφερειακούς. Περάσαμε λοιπόν σε μια δεύτερη φάση, όπου είδαμε ότι το μοντέλο αυτό ήταν, ας το πούμε έτσι, αδιέξοδο. Και αρχίσαν να μπαίνουν οι περιορισμοί στην παραγωγή. Πώς μπήκαν είτε με μέτρα τα οποία αποθαρρύναν την παραγωγή, για παράδειγμα το τέλος είναι υπευθυνότητα στα σιτηρά, δηλαδή όσο περισσότερο σιτηρά παρήγαγε κάποιος, τόσο περισσότερο τόσο πλήρωνε και ένα τέλος, πλήρωνε και ένα μικρό φόρο, ένα μικρό χαράτσι να το πούμε έτσι. Και είχαμε επίσης και ποσοστώσεις στην παραγωγή. Κλασικό παράδειγμα το γάλα. Είπαμε ότι για τόσες χιλιάδες, τόσα εκατομμύρια τόνους γάλα θα δίνεται ολόκληρη ενίσχυση, πέραν τούτου τίποτε. Παράγει δεν παράγει η Ελλάδα, το γάλα πήγαινε, ας το πούμε έτσι, τζάμπα, δεν έπαιρνε ενίσχυση. Ό,τι έπαιρνε από την αγορά, που δεν έπαιρνε τίποτα. Το θέμα του γάλακτος ήταν εξίσου σημαντικό με το Βορρά και στο Νότο και για τις νότιες χώρες. Πιο πολύ ήταν μια πολιτική που αφορούσε στο Βορρά, έτσι. Κοιτάξτε, ναι, αλλά το γάλα είναι ένα κεντρικό προϊόν στην Φυσικά. Διάθεση όλων των λαών. Βεβαίως. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, οι ποσοστώσεις, οι οποίες τότε, ας το πούμε έτσι, συμφωνήθηκαν, επιβλήθηκαν, όπως θέλετε πέστε το, ήταν αρκετά μικρή και δεν επέτρεψε στη χώρα να αναπτυχθεί ο γαλακτοκομικός τομέας, διότι δεν υπήρχε ποσόστοση, δεν υπήρχε δηλαδή διαθέσιμη ποσότητα γάλακτος θεωρητική για την οποία θα μπορούσε να δοθεί μια ενίσχυση. Άρα εδώ ευνοήθηκε ο προβλήματα. Άρα εδώ ευνοήθηκε ο Βορράς. Θα το πω ανάποδα. Μάλλον δεν ευνοήθηκε η Ελλάδα. Αλλά και η Ελλάδα δεν το πολέμησε και ιδιαίτερα, να το πούμε. Ναι. Για να πω και εσύ άποψή μου, εφόσον θέλετε. Ασχολήθηκε περισσότερο με προϊόντα τα οποία ήταν, ας το πούμε έτσι, μεσογειακά. Μάλιστα. Την εποχή εκείνη. Ή, εν πάση περιπτώσει, προϊόντα τα οποία ήταν πιο ευαίσθητα όσον αφορά το κοινωνικό σύνολο. Όταν έχετε, για παράδειγμα, τους γαλακτοπαραγωγούς και τους καπνοπαραγωγούς στον δρόμο. Δεν ασχολείστε τόσο πολύ με τους γαλακτοπαραγωγούς οι οποίοι είναι πάνω στα βουνά. Ήταν όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά τότε. Τα κοπάρια τους.
Είπε ο συνάδελφος ότι υπήρξε και η εποχή του όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, αλλά κύριε Ριβάρη, χάραζε όμως μια πολιτική στις Βρυξέλλες. Ορίστε. Χάραζε όμως μια πολιτική στις Βρυξέλλες. Το όλα τα λεφτά, όλα τα κιλά. Όχι, όταν έχεις ένα μέτωπο με το βαμβάκι βαμβακοπαραγωγούς, ισχυρό μέτωπο, χαράζεις μια πολιτική στις Βρυξέλλες, γιατί αποτελεί ένα ισχυρό λόμπι. Ναι, το ερώτημα είναι αν αυτό το λόμπι τελικά έκανε καλό ή δεν έκανε καλό στην αγροτική μας οικονομία. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θα πρέπει να θέσουμε μετά από όλα αυτά τα χρόνια και από όλες αυτές τις, από όλους αυτούς τους αγώνες. Δεν έχω κάτι εναντίον των βαμβακοπαραγωγών, έτσι, για να συνεννοούμε. Όχι, προς το θέμα. Απλά εγώ απλώς παρατηρώ πώς έγινε η διαχείριση διαχρονικά από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Πώς πιστεύετε ότι ενδεχομένως αλλίωσε το αγροτικό τοπίο, το έκανε πιο δύσμορφο στην Ελλάδα η ΚΑΠ? Όντως άλλαξε το ήθος των αγροτών μας, κάποιων αγροτών μας, δεν θέλω να γενικεύω, είναι πολύ άδικο. Παρενέβη και καταστροφικά, σύμφωνα με κάποιους, στα είδη τα οποία καλλιεργήθηκαν στη χώρα. Αυτό που ακούμε ότι κάποια στιγμή ξεριζώθηκαν τα αμπέλια, ας πούμε, είναι κάτι που ακούμε πολύ συχνά. Ναι. Να δούμε λοιπόν την από εδώ πλευρά, μετά θα ρωτήσω και την από εκεί. Κοιτάξτε, τι να σας πω, θα ήθελα λίγο να προκαλέσω έτσι και τους συνομιλητές και λίγο πολύ όλο τον κόσμο. Την εποχή, θυμάμαι την εποχή που γινόταν στις Βρυξέλλες η συζήτηση για την εκρίζωση των αμπελώνων ή για την εκρίζωση, ξέρω εγώ, των συγκεκριμένων ποικιλιών ακινιών ή οτιδήποτε άλλο. Και η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και οι εκπρόσωποι των αγροτών, με μεγάλη ζέση θέλανε να πάρουν όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερα χρήματα για να ακολουθήσουν αυτή την πολιτική. Δεν είδα κάποιον να αντιστέκεται τόσο πολύ και να λέει ότι, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε καθόλου. Με εξαίρεση βέβαια πολιτικούς χώρους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν άλλη θέση έτσι κι αλλιώς. Αλλά θέλω να πω ότι όταν κάποια στιγμή οι επιδοτήσεις ήταν σχετικά γενναίες, όλοι τρέχαν να τις πάρουν και λίγοι σκεφτήκανε τότε μακροπρόθεσμα μια ζημιά, ας πούμε, ξέρω εγώ, από το περιβάλλον ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Γιατί όταν καλλιεργούσαμε τα βαμβάκια και πέραμε την ενίσχυση στην παραγωγή, λίγοι ασχολήθηκαν για το αν η εντατική βαμβακοκαλλιέργεια δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον, ας πούμε, του Θεσσαλικού κάμπου ή η εντατική παραγωγή πορτοκαλιών θα δημιουργούσε το λεγόμενο αργολικό τοπίο στην περιοχή της Αργολίδας. Ποιος ασχολήθηκε με αυτά? Και ζήσαμε μέρες ύβρεως, κύριε Διβάρη και αγαπητοί φίλοι που είστε πιο κοντά στη γη. Γι' αυτό την κόψαμε τελείως την παραγωγή και χάσαμε δηλαδή. από το να μην είναι εντατική καταλήξαμε στο... Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Απλά δεν το είδαμε. Το σχόλιο του κυρίου Παπαδάκη, ναι. Ότι ναι. Μεταξύ εντατικής και καθόλου ενδεχομένως υπάρχει ο δρόμος της καμήλας που λένε. Σε αυτό θα συμφωνήσω με τον κύριο Παπαδάκη. Mm-hmm. Σε πολλά δεν συμφωνώ, σε αυτό θα συμφωνήσω. Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά από το όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, μέχρι ξέρω εγώ πώς διαχειριζόμαστε το περιβάλλον. Ξέρετε, οι αγρότες, πέρα από το να ταΐζουν τον πληθυσμό ολόκληρου του πλανήτη, χωρίς αγρότες δεν τρώει ο πληθυσμός, να το ξέρετε. Φυσικά. Δεν υπάρχει ακόμα, δεν έχει εφευρεθεί άλλη κοινωνική ομάδα η οποία θα μπορεί ευρώμονες, να ταΐσει τον κόσμο. Εννοείται. Πέρα από αυτό, διαχειρίζεται το περιβάλλον σήμερα και για τις επόμενες γενιές. Ό,τι κάνουμε και ό,τι δεν κάνουν σήμερα οι αγρότες έχει επίπτωση και στις επόμενες γενιές. Τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, να το ξέρετε αυτό. Και με αρκετό κόστος, μάλιστα. Και με αρκετό κόστος, και αυτό είναι ένα κόστος το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει οι αγρότες με την καλή έννοια να το πληρωθούν. Δηλαδή το γεγονός ότι διατηρούν το τοπίο, να σας πω έτσι ένα παράδειγμα απλό, ότι διατηρούν το τοπίο και ο αστός μπορεί να βγει και να περπατήσει στη φύση και να δει, ξέρω εγώ, έναν ωραίο ελαιόλαδο ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά και το γεγονός ότι δεν επιβαρύνει το περιβάλλον ή θρέφοντας τον πληθυσμό, είναι και αυτό ένα στοιχείο, είναι ένα δημόσιο αγαθό για το οποίο κάποιος θα πρέπει να πληρώσει. Ο τελικός χρήστης, να το πούμε έτσι. Ναι, και νομίζω ότι κατά την εξέλιξή της η κοινή αγροτική πολιτική είχε πρόνοιες για αυτά τα ζητήματα που θίξατε.
Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα, που λένε. Βεβαίως, περάσαμε από τη διαχείριση των πλεονεσμάτων, περάσαμε σε μια ενδιάμεση, ας το πούμε έτσι, πολιτική, η οποία ήταν τα χρήματα να δίνονται στην έκταση και όχι στο προϊόν. Αυτό γιατί υπήρξαν και τεράστια προβλήματα, να τα λέμε και αυτά. Υπήρξαν και τεράστια προβλήματα στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Όταν, για παράδειγμα, στην Ελλάδα τα στοιχεία για την ελαιοκαλλιέργεια ξεπεράσανε κάθε, ας το πούμε έτσι, γεωπονική φαντασία. Φαντασία. Λοιπόν, εκεί κάτι έπρεπε να γίνει. Εννοείται ότι να γίνει και σχετικά γρήγορα και έγινε δραστικά. Εννοείται ότι... Περισσότερο από όσο έπρεπε, αλλά αυτό είναι μια άλλη. Ναι. Θέλετε να πείτε ότι δίνονταν ψευδής στοιχεία από τους καλλιεργητές. Τώρα είναι κοινό μυστικό, έτσι. Μιλάμε για κάτι το οποίο... Δεν το λέω ότι ήταν... Το συστηματικό της υπόθεσης ήταν ότι αυτό γινόταν. Γινόταν σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Ότι δεν το κάνανε όλοι, αυτό είναι σίγουρο. Ότι... Δυστυχώς, ότι στιγμή... δυστυχώς τα χλωρά καίγονται με τα ξερά όμως. Αυτό είναι η αλήθεια. Ναι, μα βεβαίως. Στη ζωή, ναι. Η εντύπωση όμως που έμεινε, εγώ αυτό θέλω να πω κυρίως, η εντύπωση που έμεινε ήταν ότι υπήρξε κακό διαχείριση. Δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, έτσι, μιλάω για όλη την. Τους βγάζουμε φοροφυγάδες, τους βγάζουμε ότι κλέβανε. Όχι, συγχωρείτε. Εκεί καταλήγει το πράγμα. Με συγχωρείτε, είναι πολύ εύκολη αυτή. Έτσι γίνεται κάθε φορά. Τα θυμάστε αυτά όταν είναι η περίοδος που γίνονται οι κινητοποίησεις και είναι ο κόσμος στους δρόμους. Γιατί κοιτάξτε, το πρόσχημα περί εντατικοποίησης της παραγωγής και τα λοιπά, για να μην παράγουν οι μικροί, γιατί αυτός που έχει μεγάλες εκτάσεις μπορεί να κάνει και τέτοιου είδους στα ζητήματα της εντατικοποίησης. Αλλά οι μικροί που αντικειμενικά... αν τους πεις ότι αυτή τη χρονιά δεν θα παράγεις, τελείωσε, έχει φύγει από τη μέση. Ή για παράδειγμα με τους κτηνοτρόφους. Το ζήτημα της ευζωίας των ζώων και των σφαγιών είναι συγκεκριμένα κριτήρια που βάζουν, που μπορούν να ανταποκριθούν βεβαίως οι μεγαλοκτηνοτροφικές μονάδες και βεβαίως οι μικροί δεν μπορούν να ανταποκριθούν και ακριβώς βγαίνουν από τη μέση. Μέσα από τα προσχήματα της προστασίας του περιβάλλοντος, τα σφάγια να πηγαίνουν, να μην περνάνε 2 ώρες η απόσταση από το σφαγείο μέχρι την... τώρα είναι πράγματα τα οποία και χρόνια χρησιμοποιούνται ως προσχήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ακριβώς καταλήγουν και ξέρετε αυτά χρηματοδοτούνται κιόλας από πάνω. Δίνεται για να μπορέσει να φάει την κλωτσιά ο αγρότης από την παραγωγή. Του δίνουν και το κατητής και δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια αρκετές επιδοτήσεις οι οποίες ακριβώς μπροστά στο αδιέξοδο του αγρότη, μπροστά στο να μην μπορεί να παράγει, τι να κάνει. Ξέρετε που κατέφυγε μετά. Πήγε και πιάσε δουλειά από γκατσόνι στην πόλη μέχρι οτιδήποτε για να μπορέσει να τα φέρει βόρτα. Και τώρα του λένε ότι ξέρεις το εισόδημά σου δεν φτάνει, οπότε δεν είναι θεωρήσε κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, οπότε τελειώνει τέλος και η επιδοτήση. Όμως κύριε Παπαδάκη, τις μεγάλες μονάδες έχουν κτηνοτροφικές, ας πούμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού στον κόσμο, εκεί που γίνεται η εντατική εκτροφή, εκεί είναι τα μεγάλα σκάνδαλα και η μεγάλη κακοποίηση των ζώων. Μα, κυρία Δικιακού, για την ΚΑΠ είναι ένα συγκλονιστικό στοιχείο. Το 20% των δικαιούχων της ΚΑΠ παίρνουν το 80% των επιδοτήσεων, των ενισχύσεων. Και το 80% των δικαιούχων παίρνει μόνο το 20%. Δηλαδή, τα πολλά πάνε στους λίγους. Σε λίγα χέρια. Οι λίγοι είναι αυτό που μας λέγατε στην αρχή. Που επιπλέον. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όχι μόνο επιπλέον, κερδίζουν. Αυτοί είναι οι μεταποιητές, οι μεγαλοεξαγωγείς. Αυτοί είναι που τελικά κάνουν και το παιχνίδι. Αυτή είναι η ΚΑΠ. Αυτή είναι η αποστολή της. Αυτός είναι ο ρόλος της. Η συγκέντρωση της παραγωγής σε λίγα χέρια και το ξεκλείδισμα των αγροτών. Και οι αγρότες το έχουν καταλάβει. Γι' αυτό βρίσκονται εκεί που βρίσκονται σήμερα. Προτού μας σχολιάσει ο κύριος Διβάρης, θα ήθελα το σχόλιο των κυρίων στο στούντιο. Για λοιπόν, όλα αυτά που ακούγονται. Για όλα αυτά. Φτάσαμε σήμερα να ασχολούμαστε πώς θα μοιράσουμε μία μικρή πίτα και όχι πώς θα τη μεγαλώσουμε. Δυστυχώς εκεί έχουμε καταλήξει. Διότι όλα αυτά τα χρόνια βλέπαμε τις ενισχύσεις, τις επιδοτήσεις ως χρηματοδοτικά πακέτα και όχι ως χρηματοδοτικά εργαλεία. Αν τα βλέπαμε ως χρηματοδοτικά εργαλεία, δηλαδή να δώσουμε προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο προϊόν, σήμερα δεν θα μιλάγαμε για προβλήματα στην ελληνική γεωργία. Και δόξα τω Θεώ, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα σήμερα στον ελλαδικό χώρο.
που διέπονται μέσα από μια κοινή νομοθεσία και από μια κοινή πολιτική πρακτική. Δεν φαντάζομαι να είχε άλλη πολιτική ο συνεταιρισμός στις ροβιές που σήμερα παράγει προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, σέβεται το περιβάλλον, σέβεται τον άνθρωπο και φτάνει αυτή τη στιγμή σε 15 χώρες, στην Ιαπωνία, στην Αμερική, το προϊόν του, που είναι ένα πολιτιστικό αγαθό. Άρα, αν εμείς καθόμαστε και συζητάμε για τρόφιμα, μαζικά τρόφιμα να παράγουμε με αυτές τις λογικές που παράγουν κάποιες άλλες χώρες, ουδέποτε θα καταλήξουμε σε μια αγροτική πολιτική και θα είναι καταστροφική, όπως λέει ο κύριος Παπαδάκης. Εμείς πρέπει να εστιάσουμε πάνω σε θέματα ποιότητας, ταυτότητας. Δόξα τω Θεώ, έχουμε το περιβάλλον. Τι μας λείπει? Μας λείπει μια οργανωτική δομή, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε πλήνθη και κέραμη, ατάκτο σειρημένη, τοποθετημένη. Πρέπει να στεγαστούμε και να στεγαστούμε μέσα από την τοπική παραγωγή, μέσα από την τοπική αγορά, με συλλογικά σχήματα, επιχειρηματικά νέα συλλογικά σχήματα που θα μπουν αυτοί οι νέοι οι οποίοι τελειώνουν σήμερα την τριτοβάθμια εκπαίδευση και φεύγουν σαν αποδημητικά πουλιά σε ξένες χώρες, ενώ όμως μπορούν να μείνουν μέσα στην χώρα μας. Αυτοί έχουν τη γνώση και η γνώση είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο από τα πακέτα που θέλουμε κάθε φορά σήμερα από τις Βρυξέλλες ή από οπουδήποτε αλλού. Γιατί δεν είναι κεφάλαιο αυτό? Πώς θα αξιοποιούμε σήμερα? Να μοιράζουμε, να πάει ο πτυχιούχος του οικονομικού, της πληροφορικής, του μάρκετινγκ, της γεωπονικής? Ή μήπως αυτόν πρέπει να το βάλουμε σε ένα τραπέζι μαζί με τον νέο αγρότη της περιοχής, ώστε να χαράξουν μια πολιτική τοπική και μέσα από εκεί να ανοίξουν άλλους δρόμους? 450 εκατομμύρια καταναλωτές είναι στην Ευρώπη. Πότε καθίσαμε να συζητήσουμε για αυτό το θέμα? Για το μόνο που μας ενδιέφερε ήταν αν τα αρνιά μπήκανε το Πάσχα μέσα και ήταν εισαγωγής και τα βαφτίσανε ελληνικά. Εκεί όμως έπρεπε να βάλουμε άλλους όρους στο παιχνίδι. Και μπήκανε, γίνανε κάποια βηματάκια. Έγινε ο Θρακόναμνος, έγινε το Ποπαρνάκι Ελασσόνος, πήραν πιστοποιητικά. Αλλά όμως αυτά έπρεπε να στηριχθούν ακόμα περισσότερο. Να δούμε για το θέμα του βαμβακιού. Πουλάμε το 90% σήμερα στο εξωτερικό σαν μπάλα, μεταποιητική μπάλα. Και όμως αυτό μας έρχεται από το Πακιστάν ρούχο. Γιατί κάποιοι έξυπνοι επιχειρηματίες εκμεταλλεύονται και ακόμα και την παιδική εργασία. Μήπως είναι καιρός εμείς αυτά τα μηνύματα που έχουμε από το περιβάλλον, από την κοινωνία, να χαράξουμε μία άλλη στρατηγική και να φτιάξουμε τα δικά μας τα προϊόντα που να έχουν την ταυτότητα, την τοπική ταυτότητα. Ότι σέβεται το περιβάλλον, ότι σέβεται τον άνθρωπο, ότι έχει κοινωνικά αποτυπώματα, ότι έχει περιβαλλοντικά αυτά αποτυπώματα και αυτά να βγάλουμε έξω. Κύριε συνάδελφε, έχετε πολύ δίκιο σε αυτά που λέτε. Δυστυχώς η φαντουργία στην Ευρώπη και φυσικά και στην Ελλάδα είναι νεκρή. Δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική εικόνα. Σίγουρα. Αφού το βάζουμε έτσι το θέμα τώρα, το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι μπορούμε να παράγουμε προϊόντα και έχουμε ένα πλεονέκτημα στα προϊόντα μας. Είναι ποιοτικά από μόνα τους. Την υπεραξία πρέπει. Είναι καλή, θέλετε να πείτε. Ναι, είναι ποιοτικά από μόνα. Υπάρχει το λάδι, τη φέτα. Άλλο προϊόν που βάζουμε τα βιοφόρα στο εξωτερικό. Το λάδι μας το εισάγουμε με μία φίρμα ιταλική, ξέρω εγώ, πολύ είναι τα προϊόντα, τρομερά πράγματα. Τα προϊόντα από μόνα τους, τα ελληνικά από μόνα τους, χωρίς παρεμβάσεις, είναι ποιοτικά. Άρα θα πρέπει τα προϊόντα αυτά να τους δώσουμε εμείς στην υπεραξία, δηλαδή να κάνουμε τις πολιτικές αυτές, για τους πολιτικούς όλους μιλάω γενικά, έτσι ώστε θα δώσουμε υπεραξία. Πώς δίνεται υπεραξία, πώς μεγαλώνει η πίτα? Η πίτα μεγαλώνει με την αγορά. Πλέον η πίτα της ΚΑΠ είναι 19 δισεκατομμύρια, τέλος. Τα μοιράζουμε αναλόγως στους νέους, σε διάφορα είπε. Η πίτα όμως μεγαλώνει από την αγορά, δηλαδή άλλα λεφτά θα έρθουν από την αγορά. Πώς διαθέτουμε τα προϊόντα μας? Έχουμε στην Ελλάδα 22 εκατομμύρια τουρίστες, με τάση ανόδου. Γιατί πρέπει να κάνουμε εξαγωγή τα προϊόντα μας και να τα πουλάμε στο εξωτερικό? Οι τουρίστες έρχονται εδώ για να πληρώνουμε μεταφορές. Μπορούμε να ταΐζουμε τους τουρίστες μας εδώ. Οι πολιτικοί όμως στην Ελλάδα δεν κάνουν αυτές τις συμφωνίες που πρέπει για να τα. Παραδείγματος χάρη. Ναι, εξηγήστε μας αυτό, να ταΐζουμε τους τουρίστες μας την πρώτη. Τι τους ταΐζουμε δηλαδή? Τι τους ταΐζουμε? Ναι. Γάλατα πίνουν στο πρωινό του στα ελληνικά ξενοδοχεία, γερμανικά. Και κατεψυγμένο Greek μουζάκα από την Κίνα. Και κατεψυγμένο. Ναι, σωστά. Τους Κινέζους. Αυτά πρέπει να κάνουμε πολιτικές τέτοιες στη χώρα. Έτσι ώστε να λειτουργήσουν οι θεσμοί, καταρχάς οι συνεταιρισμοί. Για να σας πω ένα παράδειγμα, ένας συνεταιρισμός, δεν λέω όνομα, στη Δανία. Η Δανία έχουμε σχεδόν το ίδιο αγροτικό ΕΠ. Μία συνεταιριστική οργάνωση έχει 10 δισεκατομμύρια αγροτικό τζίρο,
τα κάνει 17 με την εξαγωγή, είναι συνεταιριστική, της δίνει υπεραξία δηλαδή 7 δισεκατομμύρια. Εδώ στην Ελλάδα πρωινό πίνουμε από τους Δανούς. Οι πολιτικές λοιπόν θα πρέπει να είναι διαχρονικές. Αυτό τα λέγαμε Δανία του Νότου. Ναι, οι πολιτικές θα πρέπει να είναι διαχρονικές. Βέβαια. Δεν είμαστε ανταγωνίσιμοι στα προϊόντα μας. Γιατί βάζουμε γιατί το θέμα, είμαστε. Είναι μικρές οι εκμεταλλεύσεις, μεγάλες. Δεν υπάρχουν. Μάλιστα, ίσα τα τελευταία χρόνια και βάσει όσων διακηρύττει η ΚΑΠ τουλάχιστον, αναζητούμε μικρή ποσότητα ποιοτική. Τα ΠΟΠ, όλα αυτά άρχισαν να ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Ακριβώς. Το θέμα τώρα είναι πώς θα μπορέσουμε αυτό να το βάλουμε σε μία άλλη βάση συνεργασίας και ο μικρός πολυτεμαχισμένος γεωργικός κλήρος μέσα από ένα συλλογικό επιχειρηματικό σχήμα να γίνει μεγάλος, όχι να ανταγωνιστεί σε αυτό το επίπεδο που είπαμε στο να παράγει είδη διατροφής, να παράγει πολιτιστικά αγαθά. Τα προϊόντα μας πρέπει να τα εντάξουμε στα πολιτιστικά αγαθά. Όχι έτσι γενικά για όριστα, επειδή είναι ελληνικά, αλλά επειδή πληρούν κάποιες προδιαγραφές, έχουν παραχθεί με ήπιες και φιλικές μεθόδους στο περιβάλλον, με κώδικες ορθής διαβίωσης των ζώων, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία εμείς να τα αποδεικνύουμε. Και δόξα τω Θεώ, η τεχνολογία σήμερα μας παρέχει αυτές τις δυνατότητες να φτάσει ανά πάσα στιγμή και να δει ποιος παραγωγός έχει παράγει το προϊόν αυτό, να το δει ο Ευρωπαίος, ο πολίτης, ο οποίος μέσω του αγροτουρισμού ή μέσω άλλων θεματικών ενωτήτων στον τουριστικό τομέα να έρθει να προσεγγίσει αυτόν τον πολιτισμό και να τον κάνουμε πρεσβευτή. Δυνατότητες υπάρχουν πάρα πολλές. Πώς? Θέλουμε marketing που δεν έχουμε. Θέλουμε και συνέργειες. Συνέργειες να μείνει μεταξύ μας. Δεν περιμένουμε από το κράτος να μας λύσει το πρόβλημα. Αυτό... Εμείς πρέπει να μπούμε σε αυτές τις λογικές. Ναι, εμείς πρέπει να μπούμε σε αυτές τις λογικές. Θα ξαναπώ όμως πάλι ότι οι πολιτικοί παίρνουν τις αποφάσεις. Εμείς μπορεί να έχουμε. Εσείς πρέπει να διεκδικήσετε ενδιαφέροντα. Διεκδικούμε, αλλά δεν βάζουμε εμείς την υπογραφή την τελική, τη βάζουμε πολιτική. Πολιτική παίρνουν τις αποφάσεις μας, λένε θα κάνετε αυτό ή το άλλο. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί άλλες χώρες είναι ανταγωνιστικές? Γιατί οι Ολλανδοί, ας πούμε, που έχουν πάλι σχεδόν το ίδιο, είναι ανταγωνιστικοί? Γιατί έχει μικρό κόστος παραγωγής. Γιατί δεν έχουν μεσίτες. Έχουν λύσει το πρόβλημα της μεσίτες. Δεν έχουν τρίτον στην πώληση. Πάνε από το ράφι στο χώρο. Εννοείται ότι υπάρχουν χονδρέμποροι. Βέβαια. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα και αξιοποιούμε τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή καταργήσαμε τους μεσίτες, τους μεσιτάκους που λέμε εμείς, και έχουμε φτιάξει τα σούπερ μάρκετ μεσιτάδες. Έχουν ρευστότητα, χρηματοδότηση. Έχουν κανονικό κράτος, ενημερώνονται. Αξιοποιούν τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ για να κάνουμε ένα πρόγραμμα, χρειαζόμαστε ένα μεγαλύτερο φάκελο από αυτόν σε χαρτιά, το οποίο στο τέλος θα μας το απορρίψουν κιόλα γιατί το κόμμα είναι λάθος. Έχουν πληροφόρηση. Έχουν έρευνα. Δηλαδή οι παραγωγοί πάνε να κάνουν μια νέα καλλιέργεια, να βάλουν δέντρα, λέω εγώ, και ξέρουν από την αρχή πώς θα τα καλλιεργήσουν, τι θα παράγουν, πώς θα τα παράγουν, πώς θα προστατέψουν το περιβάλλον, πώς θα κάνουμε όλα αυτά. Μέσα από αυτά που μου λέτε, κύριε Σταμόπουλε, αναγνωρίζω το διαχρονικό πρόβλημα της Ελλάδας γενικά, όχι μόνο στο γεωργικό τομέα. Οργάνωση, προγραμματισμός, αυτούς τους περίφημους δρόμους μας που αφού τους τρώσουμε, τους ξεστρώνουμε άλλες 80 φορές και είναι γεμάτα χαντάκια και άσφαλτο έξτρα και διαλύουμε τα αυτοκίνητά μας και τα πόδια μας. Σε τι οφείλεται? Στο ότι θυμηθήκαμε κάτι άλλο. Α, μήπως έπρεπε να έχουμε κάνει και εκείνο? Και αυτό, δεν υπάρχει προγραμματισμός και οργάνωση. Δεν υπάρχει προγραμματισμός και σχεδιασμός διαχρονικός. Έτσι. Δεν χρειάζεται κάθε υπουργός γεωργίας, γιατί μιλάω για τον τομέα της γεωργίας, δεν μιλάω για κάτι άλλο, δεν κάνω. Δεν χρειάζεται κάθε υπουργός γεωργίας να έρχεται και να αλλάζει. Χρειάζεται αυτό που είπε ο Γιάννης, να βάλουμε μια σειρά, να κάνουμε την έρευνα μας, την κοινοτομία, τι θα παράγουμε, πώς θα το παράγουμε, πώς θα το ταυτοποιήσουμε, πώς θα το. Ο καταναλωτής, εκεί είναι η πίτα, η αγορά. Ο καταναλωτής θέλει ποιοτικό προϊόν. Θα το πληρώσει. Φυσικά να το πάρει. Όλοι μας. Θα το πληρώσει να το πάρει. Έτσι. Εκεί μεγαλώνει η πίτα. Αυτό είναι το πρόβλημα όμως, όπως σχολίαζα και στο βίντεο που είδαμε στην αρχή, ότι ναι, θέλουμε αυτό το πρόβλημα. Όλοι θέλουμε. Όλοι θέλουμε να φάμε κάτι που δεν έχει φυτοφάρμακα, που δεν έχει ορμόνες, που τα ζώα δεν έχουν υποφέρει. Γιατί ακόμη για αυτούς που δεν αγαπούν τα ζώα, όταν το ζώο υποφέρει, μεταφέρεται στο προϊόν του η τοξίνη. Έτσι. Λοιπόν, ναι, είναι η τροφική αλυσίδα. Αυτά τα προϊόντα στο τέλος, πόσο ανταγωνιστικά είναι έναντι της πλημμυρίδας των προϊόντων από τις αναπτυσσόμενες χώρες, που είναι άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι πρέπει να εισάγονται. Όταν καταφέρεις και φτιάξεις τα δικά σου δίκτυα εμπορίας και διακίνησης αγροτικών προϊόντων που να φτάνουν τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρώπης, αφού ξεκινήσεις μέσα από την ίδια σου την χώρα,
σε κάθε καλλικρατικό δήμο να δημιουργήσει εκείνη την υποδομή ώστε να μάθεις να πουλάς και να καταναλώνεις το τοπικό προϊόν από παραγωγούς οι οποίοι θέλουν να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία μέσα από ένα συλλογικό σχήμα για να φτάσεις εκεί, να φτάσεις σε αυτές τις χώρες. Και αυτό δεν είναι ακατόρθωτο, κυρία Δικαιάκου. Αυτό το κάναμε πριν 250 περίπου χρόνια, το 1780, λίγο πριν τη Γαλλική Επανάσταση, το 1789, όταν τάσχεζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, τότε που δεν είχαμε κράτος, έτσι, δεν είχαμε υπουργούς, είχαμε τον Πασά. Λοιπόν, τότε που δεν υπήρχαν διαδίκτυα, που δεν υπήρχαν μεταφορικά μέσα, που δεν υπήρχε τίποτα, ένα μαύρο σκοτάδι. Αυτοί οι 4.000 άνθρωποι των Αμπελακίων καταφέραν και φτάσαν στα πέρατα της Οικουμένης από τι? Από το ριζάρι που βάφανε τα νήματα και τα πηγαίναν έξω. Γιατί εμείς να μην αναζητήσουμε άλλους τρόπους σήμερα? Αυτό είναι μια ορατή πραγματικότητα. Γιατί δεν θέλουμε? Αυτό είναι η ιστορία μας. Υπήρχε όμως και μια άλλη ιστορία που έγινε μετά την Επανάσταση του 1921 και την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Το Κιλελέρ. Γιατί κάποιοι φρόντισαν να πάρουν πριν την απελευθέρωση τα χωράφια και να τους κάνουν κολίγο στους αγρότες. Ας το σκεφτούμε λίγο και αυτό. Να γιατί πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να κουβεντιάσουμε και να βάλουμε όλους εκείνους τους όρους και τις προϋποθέσεις. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Τη φτώχεια έχουμε να χωρίσουμε. Η φτώχεια είναι μπροστά μας σήμερα. Τώρα δεν θα την βαφτίσουμε πράσινη, κόκκινη, κίτρινη, μπλε, δεν μας ενδιαφέρει. Πώς θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα? Άρα το ζητούμενο κάπου αλλού είναι. Μήπως είναι και πιο σύνθετο όμως το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα, δηλαδή τότε επί ημερών Αμπελακίων, που είναι πράγματι ένα θαυμαστό παράδειγμα. Είναι ο Παρθενώνας μας αυτόν και δυστυχώς δεν τον έχουμε αναδείξει όσο θα έπρεπε. Γιατί από εκεί μπορούμε να πάρουμε σήμερα μηνύματα. Συζητάνε για την κοινωνική οικονομία ως τον τρίτο πόλο της οικονομίας. Να δημιουργηθούν κοινωνικές επιχειρήσεις. Μα αυτές τις κάναμε τότε. Τους συνεταιρισμούς τους κάναμε τότε σε αυτά τα σχήματα. Γιατί σήμερα δεν μπορούμε να τους κάνουμε? Βεβαίως υπήρχε το πρόβλημα ότι παλιά οι συνεταιρισμοί ήταν κρατικοκομματικά μοντέλα. Δεν ήταν οι συνεταιρισμοί με την πραγματική, με αυτά τα χαρακτηριστικά που έπρεπε να είναι. Αλλά όμως αυτό διορθώνεται στην πορεία. Ναι, κάναμε λάθη. Αυτά όμως πρέπει να τα βελτιώσουμε, να τα αλλάξουμε και να καθίσουμε να τα δούμε τώρα πού είναι αυτό που μας ενώνει. Πώς θα κάνουμε ένα σχεδιασμό? Πρέπει να καθίσουμε ένα τραπέζι. Γιατί όταν θα συσκεπτούμε, θα σκεπτούμε. Και όταν θα σκεφτούμε, παράγουμε θετική ενέργεια. Αυτό είναι. Σήμερα είμαστε ο καθένας στον κόσμο του. Είμαστε στη γεωργία της μοναξιάς, όπως λέει ο φίλος μου ο Αθανασιάδης. Λοιπόν, αυτή η επιχειρηματικότητα της μοναξιάς πρέπει να βρει κάποια άλλη μορφή. Να ανοίξουμε το παιχνίδι λίγο πιο πέρα. Δεν γίνεται να είμαστε εμείς και ο εαυτός μας. Τέλειωσε αυτό. Πρέπει να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε. Κύριε Σταμόπουλε, τι θυμάστε από τις μέρες σας στις Βρυξέλλες όταν πηγαίνατε για τις συσκέψεις, τις συναντήσεις? Πώς νιώθετε ως Έλληνας αγρότης σε εκείνα τα μεγάλα κτίρια, τα δεδαλώδη? Μειονεκτικά. Μειονεκτικά γιατί? Όχι μειονεκτικά, μειονεκτικά ως βλέπαμε τότε, γιατί είχαμε πάει με την προηγούμενη ΚΑΠ, που όπως είπαμε προηγούμενη ΚΑΠ ήταν, παίρναμε τις επιδοτήσεις και δεν καλλιεργούσαμε. Αυτό δεν είναι φοβερό από μόνο του? Δηλαδή ένας καλλιεργητής που δεν καλλιεργεί, κάτι είναι άρρωστο. Όταν θέλουμε να ταΐσουμε 450 εκατομμύρια κόσμο και παίρνουμε επιδοτήσεις και δεν καλλιεργούμε, είναι φοβερό από μόνο του. Πώς το σκεφτόσασταν αυτό, σας πώς νιώθετε όταν σας λέγανε πάρε χρήματα για να μην καλλιεργήσει? Κοιτάξτε να δείτε, δεν κάναμε κάτι. Ό,τι έλεγε η ΚΑΠ κάναμε. Σίγουρα, αλλά θέλω να πω, ο καθένας μπορεί να έχει τις σκέψεις του για τα πράγματα. Πώς το σκεφτόμαστε, καλά ήταν. Είδατε αυτό το. Αλλά το. Εκεί βάζουν. Λειτουργούν την ΚΑΠ. Παράδειγμα τώρα, μιλάμε για βιολογική γεωργία, μιλάγαμε προηγουμένως, ναι, για ποιοτικά προϊόντα, έτσι. Έχουμε το 13%, το δεύτερο υψηλότερο από την ΚΑΠ, κονδύλι, που πάει στη βιολογική γεωργία. Ξαναλέω, δεν έχουμε πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα. Εννοείται ως Έλληνες έχουμε το δεύτερο υψηλότερο. Ναι, η ΚΑΠ λέει το 13% των πόρων πάει στη βιολογική γεωργία και εδώ δεν συζητάει το Υπουργείο, δεν έχουμε πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας. Η ΚΑΠ λέει πάρτε λεφτά να κάνετε ποιοτικά προϊόντα βιολογικά και δεν έχουμε πρόγραμμα. Και όταν θα γίνει το πρόγραμμα, δεν θα έχουμε συμμετοχή καμία. Δεν θα ξέρουμε πώς να το υλοποιήσουμε. Πιστεύετε ότι οι Έλληνες αγρότες δεν είναι ενημερωμένοι για τις δυνατότητες που του δίνονται? Ναι, το πιστεύω. Δεν είναι ενημερωμένοι και δεν τους ενημερώνει ούτε η συνδικαλιστική ηγεσία, που δεν υπάρχει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η λέξη συνεταιρισμός είναι λίγο
έτσι, από το παρελθόν. Συνεταιρισμός είναι από μόνη της. Δεν ξέρω, επειδή ζω στην πόλη, δεν τους ακούω πολύ τους συνεταιρισμούς ή όντως είναι πολύ... Ο συνεταιρισμός από μόνος του είναι καλή λέξη. Βεβαίως και εξαιρετική, σημαίνει συνεργασία, συνέργεια. Σημαίνει πολιτισμός. Δυνατότητα συνύπαρξης. Ναι, μεταξύ των ανθρώπων. Δημοκρατική διοικούμενη επιχείρηση δεν υπάρχει, μόνο συνεταιρισμός. Δεν είναι κρατική, δεν είναι κεφαλαιοκρατική επιχείρηση. Είναι οι ενώσεις των ανθρώπων, αυτοί που μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία, διότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κάποιες αρχές, τους οποίους αν σεβαστούν τα μέλη του συνεταιρισμού, κάνουν τεράστια βήματα. Και σας είπα χαρακτηριστικά παραδείγματα. 15 νέοι αγρότες, 15 νέα παιδιά στο λιβάδι Ολύμπου, σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Κτηνοτρόφοι, ο Βοσκός, κάνουν ένα συνεταιρισμό μεταξύ τους, μια ομάδα, και αυτή τη στιγμή πουλάνε στον Καναδά και στη Γαλλία. Μπήκαν και στη Γαλλία. Τα ίδια προβλήματα. Τι πουλάνε στη Γαλλία? Τυροκομικά προϊόντα. Οχ, χαρά η Γαλλία. Τυροκομικά προϊόντα, βεβαίως. Γιατί να μην το κάνουν? Με πιστοποιητικά ποιότητας. Αυτό είναι, να μπορείς να πουλήσεις. Είναι μεγάλο κατόρθωμα. Να μπορείς να πουλήσεις στη χώρα που έχει 365 τυριά, λένε ένα για κάθε μέρα του χρόνου, να μπορείς να πουλήσεις τυρί. Ναι, είναι πολύ σπουδαίο το προϊόν. Το να πουλάει ελιές ο συνεταιρισμός των ροβιών στην Ισπανία και στην Ιταλία. Και όχι μόνο αυτό. Αξιοποίησε και τα υποπροϊόντα. Τα υπολείμματα των γεωργικών καλλιεργειών. Δεν είναι τραγικό σήμερα στα σχολεία μας να καίμε πετρέλαιο και ειδικά σε αγροτικές περιοχές? Από ποιον περιμένουμε? Από το κράτος? Δεν είναι τραγικό σήμερα στα σχολεία που τα παιδιά εκπαιδεύονται και δεν παιδεύονται? Δεν έχουμε παιδαγωγικό σύστημα? Αυτά τα παιδιά να μάθουν μεταξύ τους να συνεργάζονται. Να πάρουμε παράδειγμα στον Οροπό, στη σκάλα, στο Σικάμινο Οροπό, που οι δάσκαλοι εκεί καθίσαν με τα παιδιά και κάναν το μαθητικό δεκατιανό, το μαθητικό κηλικείο, που δημιουργούσαν τα ίδια τα παιδιά το δικό τους διατροφικό μοντέλο, έτσι όπως το συζητήσανε, και μέσα από την τάξη φτιάξανε ένα ταμείο εσόδων-εξόδων, και από αυτά τα λεφτά που βγάλανε πήγαν μία εκδρομή και τα άλλα 450 ευρώ τα δώσαν στο χαμόγελο του παιδιού. Γιατί εγώ αυτά να μην τα πάρω ως θετικά μηνύματα, όταν βλέπω απέναντι σε άλλα σχολεία να τσακώνονται ποιο θα πάρει τη σημαία ή ποιο θα γίνει αποσιολόγος? Αυτά είναι τραγικά. Και να έχουμε, θέρμανση, ναι, και να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας, θα τα κάνουμε άλογα στον υπόδρομο, ποιο θα περάσει στα πανεπιστήμια και ανταγωνισμός. Πρέπει να μπούμε σε άλλες λογικές. Και αυτά ξεκινάνε μέσα από αυτές τις συλλογικότητες. Οι συλλογικότητες όμως για να λειτουργήσουν θέλουν και νέους ανθρώπους. Διότι ο αγροτικός πληθυσμός είναι γερασμένος. Ποια είναι η πολιτική γι' αυτό? Να σας πω εγώ ποια είναι η πολιτική. Δίνουμε προγράμματα νέων αγροτών, τα οποία δεν ελέγχει κανείς, και είναι προγράμματα νέων αγροτών του καναπέ, όπως τα λέω. Παίρνουν τα 10.015 και κάθονται στο καναπέ, τα οποία δεν είναι τίποτα τα λεφτά. Γιατί αν τον είναι περίπου 2 με 3.000 το χρόνο, γιατί τον υποχρεώνει να είναι 7-8 χρόνια, ξέρω εγώ, ή 10 στην αγροτική παραγωγή. Δεν παράγει όμως, δεν παράγει, ούτε αλλάζει τη γενιά, δηλαδή από τον πατέρα του να αναλάβει ο νέος και να παράγει. Ξαναπαράγει ο πατέρας του όπως παράγει. Συγγνώμη, αλλά με συγχωρείτε, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς είναι αυτό το πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα νέων αγροτών που έρχεται. Πώς θα τον καναπέ έγινε σε αγρότη? Θα σας πω τώρα εγώ. Είναι ένα πρόγραμμα νέων αγροτών. Είναι οι στρεβλώσεις που επιμένω και το λέω παντού και θα το λέω πάντα, ότι αυτές οι στρεβλώσεις από το κράτος μπορούν να σταματήσουν. Εμείς είμαστε στη διάθεσή τους. Το κράτος δίνει ευρωπαϊκό χρήμα όμως, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι το κράτος είναι μια πολιτική που μεταφέρει στο εσωτερικό. Ναι, το κράτος δίνει ευρωπαϊκό χρήμα. Για ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να αντιστραφεί η γύρανση, βάζουμε σε προγράμματα νέους αγρότες. Ναι, δηλαδή, αλλά στην πράξη πώς λειτουργεί? Στην πράξη ο νέος αγρότης κάθεται στον καναπέ. Και συνεχίζει ο πατέρας του. Καταπληκτικό. Συνεχίζει να καλλιεργεί ο πατέρας του με το παλιό μυαλό και το. Κάνει δύο κακά. Δηλαδή και ο πατέρας του δεν λειτουργεί με την ανακάψη, την ανταγωνιστικότητα, ποιοτικά προϊόντα κτλ. Και ο νέος δεν το μαθαίνει αυτό και παίρνει και τα λεφτά και κάθεται. Εκεί όμως χρειάζεται ελεκτικός μηχανισμός. Σε όλη την αγροτική οικονομία χρειάζεται. Δηλαδή, εγώ έχω πει επιτροπή ανταγωνισμού στην αγροτική οικονομία. Να ελέγξει όλη αυτή την πυραμίδα. Έτσι ώστε να είμαστε και ανταγωνίσιμοι πλέον μετά. Δεν μπορούμε από μόνοι μας. Μπορούμε να το κάνουμε, έχουμε τη διάθεση. Αλλά δεν μπορούμε να ελέγχουμε και τον εαυτό μας.
Είναι καλό είναι βέβαια, αυτό είναι το καλύτερο, ξέρετε, στη ζωή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, κύριε Παπαδάκη, παρακαλώ. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ προβάλλεται μια προοπτική ότι η προοπτική είναι η επιχειρηματικότητα, το μάρκετινγκ, να πουληθεί σωστά το προϊόν. Η εκτίμηση δικιά μας είναι ότι αυτό έχει δοκιμαστεί. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, βάλτε από τους συνεταιρισμούς, από την πορεία τους και την κατάληξή τους μέχρι σήμερα. Οι συνεταιρισμοί σε ποιο περιβάλλον λειτουργούσαν? Στο περιβάλλον της ενιαίας αγοράς, της απελευθερωμένης αγοράς και ακριβώς με τους όρους της αγοράς που και το κράτος έπαιζε τέτοιο ρόλο μέσα στα πλαίσια αυτή της ενιαίας αγοράς. Υπήρχε τα περασμένα χρόνια από τη δεκαετία του 80 που μπήκαμε στην ΕΟΚ ότι εδώ μας περιμένουν τα εκατομμύρια των αγορών που τα ανταγωνιστικά προϊόντα, ότι τα ποιοτικά μας προϊόντα θα διαπρέπανε. Τι ήταν η συζήτηση? Στην πραγματικότητα μας έβλεπαν ως απειλή οι γεωργικές χώρες. Ναι, κοίτα, ανάλογα ο καθένας. Στο όνομα, αλλά η συζήτηση ήταν ότι η επιχειρηματικότητα, ο ανταγωνισμός, οι εξαγωγές. Εδώ ταΐστηκε, θα λέγαμε, με αυταπάτες όλα αυτά τα χρόνια η μικρομεσαία αγροτιά ότι θα λύσει το πρόβλημά της. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Εδώ είχες και μια σειρά χώρες, οι οποίες με τρίτες χώρες, άλλες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαν άμεση σχέση, ανταλλάσσαν βιομηχανικά προϊόντα, μειώναν τις τιμές και παίζαν ακριβώς σε αυτό το ρόλο και επί της ουσίας δεν υπήρχε περίπτωση να ο αγρότης, για παράδειγμα, εδώ που καλλιεργούσε στην Ελλάδα να έχει δυνατότητα να δώσει τα προϊόντα του. Ή έγινε ολόκληρη συζήτηση για τα κινέζικα τα κρασιά. Καλλιεργήθηκαν αυταπάτες ότι λύσαμε το πρόβλημά μας και θα δίνουμε τα κρασιά μας στην Κίνα. Βεβαίως η Κίνα κάνει το δικό της σχεδιασμό. Και στην Ενδοχώρα ήδη αναπτύσσεται. Και μια σειρά άλλες χώρες από Μολδαβίες με τις συμφωνίες που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Τελειώνουν τους παραγωγούς κρασιού. Τα λέμε αυτά γιατί τα όνειρα ότι θα κυριαρχήσουν τα προϊόντα μας και τα λοιπά, κάθε οικονομία στον καπιταλισμό, γιατί καπιταλισμό έχουμε, ενιαία αγορά έχουμε, είναι με βάση τα κιλά και τα κυβικά του καθενός. Ανάλογα την οικονομική, πολιτική, στρατιωτική του δύναμη, ανάλογα είναι και οι απολαβές. Και βεβαίως έχεις να κάνεις ακριβώς ότι ο ανταγωνισμός έχει δοκιμαστεί, ότι συγκεντρώνονται οι μεγάλοι και κάποιοι θα επιπλέψουν, δεν θα σταματήσει να παράγεται. Εμείς λέμε ότι συγκεντρώνεται ο πλούτος σε λίγα χέρια και οι μικροί είναι αυτοί που τελειώνουν. Και βάζουμε το ζήτημα. Λοιπόν, σήμερα χρειάζεται άλλη ανώτερου τύπου οργάνωση της κοινωνίας, της εξουσίας και της παραγωγής. Που σημαίνει κοινωνικοποιημένη οικονομία και σε αυτό το περιβάλλον να υπάρχει αγροτικός παραγωγικός συνεταιρισμός, ο οποίος να μπορεί με κεντρικό σχεδιασμό να βοηθάει στην εκμηχάνηση που έχει τελειώσει, που δεν επιδοτείται, έχει τελειώσει η εκμηχάνηση. Είναι δάνεια, τράπεζες κτλ. Να μπορεί να στηρίζεται και με ενισχύσεις, αλλά και με τέτοια παραγωγή στα εφόδια, να τροφοδοτείται η δυνατότητα να παράγεις, έτσι ώστε να είσαι απαλλαγμένος από το άγχος. Θα ντολύνει το θέμα το κράτος το ίδιο με ανάπτυξη του εμπορίου, έτσι ώστε το κρατικό εμπόριο να απορροφάει την παραγωγή και να μην έχει άγχος να πηγαίνει να το παίζει μάνατζερ και μάρκετινγκ, να τρέχει σε άλλες χώρες ο καθένας μόνος του. Αυτό είναι, εμείς το λέμε, ότι αυτό δεν μπορεί να λυθεί διαφορετικά. Η συγκέντρωση είναι αντικειμενική ανάγκη, αλλά συγκέντρωση σε άλλο επίπεδο οικονομίας, εξουσίας, με κοινωνικοποιημένη οικονομία που θα έχει λύσει αυτό το ζήτημα. Και βεβαίως, όταν σήμερα καλύπτονται οι διατροφικές ανάγκες του λαού, γιατί σήμερα δεν καλύπτονται και αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή σήμερα ο κόσμος πεινάει ακριβώς. Έχουμε ζήτημα, η εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα περιορίζουν και τα προστοζήν. Όταν δεν έχεις λυμένο αυτό, λοιπόν, τι θα παράγεις, ποιες ανάγκες, όταν δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός, ακριβώς το πρόβλημα διωγγώνεται και βεβαίως καταλήγει στο αδιέξοδο και με επιπλέον μόνο οι λίγοι και οι μεγάλοι. Ακριβώς βάζουμε, λοιπόν, αυτό το ζήτημα ότι η επιχειρηματικότητα, η ανταγωνιστικότητα έχει δοκιμαστεί,
αυτή είναι που έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση, το να προβάλλουμε τώρα μια εξαίρεση του τάδε συνεταιρισμού που στην Γαλλία τα τυριά τα πήρε και στην Ολλανδία. Έχουμε μια πραγματικότητα ότι σήμερα οδηγούνται στην ξέρα η μεγάλη πλειοψηφία της μικρομεσαίας αγροτιάς. Νομίζουμε ότι εδώ πρέπει να βγει ένα συμπέρασμα, πολιτικό συμπέρασμα, γιατί εδώ, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ότι τα προβλήματα δεν έχουν χρώματα, δεν έχουν κόμματα. Εδώ στηρίξανε ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, όλα αυτά τα χρόνια αυτή την πολιτική. Και έχουν όνομα και έχουν ευθύνες πολιτικές. Δεν φυτρώσαμε. Δεν φύτρωσαν τα προβλήματα ξαφνικά και τώρα αναγνωρίζουμε ότι είναι μια χρωμία που πρέπει οι αγρότες να βγάλουν επί της ουσίας, να βάλουν τσίπρες στα μάτια τους και να μην αποδεχθούν αυτό που βλέπουν και αυτό που έχουν βγάλει συμπέρασμα. Ότι αυτή η πολιτική λοιπόν οδήγησε μέχρι εδώ που οδήγησε και ακριβώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο δρόμος ανάπτυξης, ο καπιταλιστικός δρόμος, ο δρόμος των κερδών, αν δεν τελειώσεις με το κέρδος, με την οικονομία της αγοράς, με αυτήν την οικονομία των μονοπωλίων που κερδίζουν οι πολλοί, ο αγρότης δεν έχει περιθώριο να παράγει, να μπορεί ο ίδιος θρέψει την οικογένειά του και να βγάλει ένα εισόδημα και να μπορεί η εργατική λαϊκή οικογένεια να απολαμβάνει φτηνά ποιοτικά προϊόντα. Άρα λοιπόν είναι ζήτημα πολιτικό, είναι ζήτημα ουσίας και κατά τη γνώμη μας εδώ η μικρομεσαία αγροτιά μαζί με την εργατιά πρέπει σήμερα να οργανώσουν την πάλη τους σε συμμαχία ακριβώς απέναντι στον ίδιο αντίπαλο. Ίδιος είναι ο αντίπαλος στα μονοπόλια και ενάντια σε αυτόν πρέπει να στρέψουν τα πυρά τους. Και ακριβώς σήμερα τα αιτήματα της μικρομεσαίας αγροτιάς και για το ασφαλιστικό και για το φορολογικό και για τα ζητήματα της του οριολικίας συνταξιοδότησης, το ζήτημα των εισφορών τους, πρέπει να ανοίξουν ως κύριο ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα που κρίνεται τώρα, γιατί τώρα είναι οι αγρότες στα μπλόκα και για μας έχει ιδιαίτερη σημασία η κυβέρνηση εδώ και τώρα να αποσύρει και το ασφαλιστικό και το φορολογικό και να ανοίξει επί της ουσίας η διεκδίκηση και οι πραγματικές ανάγκες της μικρομεσαίας αγροτιάς και της εργατικής λαϊκής οικογένειας να έρθουν στο προσκήνιο. Κύριε Σταμόπουλε, επιτρέψτε μου, επειδή ο κύριος Διβάρης μας ακούει υπομονετικά όλη αυτή την ώρα. Εγώ υπομονή. Το ξέρω, λέει, είναι πιο δύσκολο να κρατάς ένα ακουστικό. Ναι. Έτσι. Και έχει πάει για πολύ πιο ευχάριστους λόγους από το να συμμετέχει στη συζήτησή μας και να τον ευχαριστήσω και πάλι που είναι μαζί μας. Κύριε Διβάρη, όντως, όπως φαίνεται, φύγαμε από την εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αγκαλιά τον αγρότη, στην εποχή που τον έχει αφήσει μόνο του στα θηρία της αγοράς, να τα βγάλει μόνος του πέρα. Καθόλου. Όχι, δεν ισχύει. Δεν νομίζω ότι έχουμε φύγει από αυτή την εποχή. Είμαστε στην εποχή ακόμα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τον αγρότη ακόμα στο κέντρο της πολιτικής της. Απλά ο αγρότης θα πρέπει και αυτός να μετεξελιχθεί σε έναν μικρό επιχειρηματία, γιατί είναι... Γι' αυτό λέω, μήπως τον έχουμε αφήσει λίγο απροστάτευτο. Έχουμε αφήσει απροστάτευτο, δεν φταίει η Ευρώπη. Γι' αυτό με συγχωρείτε, δηλαδή είμαι υποχρεωμένος να το πω αυτό. Όταν στην Ελλάδα διαλύσαμε το συνεταιριστικό κίνημα με μέθοδο, θα έλεγα, από το 1980 και στο εξής, όταν κάναμε τους συνεταιρισμούς από συνεταιρισμούς, από οικονομικές οργανώσεις, τις τα κάναμε σωματεία. Νομίζω από εκεί και μετά δεν θα πρέπει να αναζητήσουμε εκτός. Κομματικά σωματεία. Και κομματικά σωματεία. Βεβαίως και κομματικά σωματεία. Mm-hmm. Όταν ξέρω εγώ, ένα συνεταιρισμός είναι ένα μαγαζί, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι μια μικρή επιχείρηση, η οποία για να μπορέσει να επιζήσει στο περιβάλλον στο οποίο επιχειρεί. Αυτό είναι το περιβάλλον, δεν είναι κάποιο άλλο. Δεν είμαστε σε εποχή πλέον που μπορούμε να κάνουμε clearing. Άκουσα με προσοχή τον κύριο Παπαδάκη. Πρέπει αυτή τη στιγμή να επιχειρήσει στο περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Δεν θα επιχειρήσουμε σε άλλο περιβάλλον. Και δεν γίνεται. Λοιπόν, οι συνεταιρισμοί θα έπρεπε να μετεξελιχθούν. Τα συνεργατικά σχήματα για τα οποία μιλήσαμε θα πρέπει να δυναμώσουν. Αλλά θα πρέπει να δυναμώσουν, θα πρέπει κάποτε να αποφασίσει το κράτος ότι δεν χρειάζεται να τους αγκαλιάζει τόσο πολύ τους συνεταιρισμούς. Όσο περισσότερο τους αγκαλιάζει, τόσο πιο πολύ τους τραγκαλίζει. Θα ήθελα έναν υπουργό Γεωργίας, ο οποίος θα ήταν κάτι διαφορετικό από τον εκάστοτε υπουργό παιδείας που θέλει να κάνει μια αναμόρφωση, ξέρω εγώ, στο σύστημα της παιδείας. Έναν υπουργό Γεωργίας, ο οποίος θα πει
πει ότι δεν θα κάνω νόμο για τους συνεταιρισμούς και θα τους αφήσω στην ησυχία. Να αυτενεργήσουν. Να ησυχία τους, να κάνουν τη δουλειά τους. Ξέρουνε, δεν είναι και οι αγρότες. Δεν χρειάζονται και δαιμόνα. Δεν χρειάζεται τόσο. Δεν χρειάζεται να ορίζει ο νόμος πώς θα εκλεγεί ο γραμματέας του συνεταιρισμού. Έλεος πια. Ούτε χρειάζεται να έχουμε ένα συνεταιρισμό σε κάθε χωριό. Λοιπόν, ας αφήσουμε τους συνεταιρισμούς στην ησυχία τους. Μάλλον ας ξαναγυρίσουν οι συνεταιρισμοί στην εποχή των αμπελακίων, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του. Την εποχή των αμπελακίων δεν υπήρχε συνεταιριστικός νόμος, ο οποίος να λέει πόσοι πρέπει να είναι στο διοικητικό συμβούλιο και τι πρέπει να κάνει και ο ταμείας αυτό και ο γραμματέας εκείνο και γενική συνέλευση κάθε χρόνο την τάδε του μηνός και οι αντιπρόσωποι έτσι και οι αντιπρόσωποι αλλιώς. Τα βρίσκανε μεταξύ τους οι συνεταίροι. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Λοιπόν, τα συνεργατικά σχήματα για μένα είναι το μέλλον της ελληνικής γεωργίας. Απλά θα πρέπει οι αγρότες να καταλάβουν ότι όταν δημιουργήσουν ένα συνεταιρισμό, θα πρέπει υποχρεωτικά να εισκομίζουν και το προϊόν τους στο συνεταιρισμό. Δεν μπορεί να έχουν το συνεταιρισμό για να παίρνουν την επιδότηση και τον έμπορο για να δίνουν το προϊόν. Δεν το κατάλαβα. Επειδή η αγροτική ζωή είναι χειροπιαστή, τι εννοείται ότι το προϊόν αντί να το πηγαίνει στο συνεταιρισμό, το πήγαιναν αλλού και έπαιρναν τα χρήματα από το συνεταιρισμό. Περνούσε ο έμπορος και έπαιρνε το προϊόν φθηνότερα, στην τιμή που ήθελε ο έμπορος και ο οποίος ήξερε. Ξέρει καλά την πιάτσα ο έμπορος. Πώς να ρίχνει την τιμή. Αλλά το συνεταιρισμό το χρησιμοποιούσαν η παραγωγή μόνο για τη χαρτούρα που λέγανε. Για το τυπικό μέρος. Για να διεκπαιρεώσουν όλα τα διοικητικά. Δεν το χρησιμοποιούσαν σαν εργαλείο παρέμβαση στην αγορά. Για σκεφτείτε όλοι οι αγρότες μιας περιοχής, του κάμπου για παράδειγμα, να έχουν όλο το βαμβάκι τους σε ένα συνεταιρισμό και να πηγαίνουν να διαπραγματεύονται. Οι ίδιοι όροι από το να πηγαίνει ο καθένας να συναλλάσσεται με έναν έμπορο. Τελείως διαφορετικοί όροι. Η ισχύ εν τη ενός. Βεβαίως. Φυσικά παίρνεις άλλη τιμή, έχεις άλλη δύναμη. Βεβαίως. Όταν έχεις όλους τους αγρότες. Είτε συγκεντρώνοντας την ζήτηση, είτε συγκεντρώνοντας και την προσφορά. Όταν πάνε να κάνουν ομαδικές αγορές λιπασμάτων. Αλλά ομαδικές αγορές λιπασμάτων. Μπορούν να ρίξουν την τιμή. Φυσικά. Αυτό έχουν κάνει οι άλλες χώρες, οι οποίες έχουν δημιουργήσει τα μονοπόλια για τα οποία μιλάει ο κύριος Παπαδάκης. Ξέρετε, αν εννοεί μονοπόλιο τη Γιοπλέ, για παράδειγμα, η Γιοπλέ είναι συνεταιριστική οργάνωση. Που λειτουργεί με καπιταλιστικούς όρους. Δεν πειράζει. Με όρους της αγοράς που κερδίζει συγκεκριμένος. Και βέβαια παίρνουν ένα ξεροκόμματο η απλή παραγωγή. Αυτή είναι η διαφορά στο μονοπόλιο. Ξέρετε, υπάρχει δομή. Δεν είναι έτσι. Ακριβώς από τι τιμές παίρνει ο απλός παραγωγός και φτάνει βεβαίως και το μονοπόλιο έχει αυτά τα κέρδη και αυτή την θέση στην αγορά. Δεν είναι έτσι απλά. Ή για παράδειγμα, δεν λέμε γενικώς ότι μόνο το ζήτημα μιας κοινωνικοποιημένης οικονομίας. Βάζουμε ότι και τώρα, για παράδειγμα, δεν μπορούν να διεκδικήσουν και διεκδικούν οι μικρομεσαίοι αγρότες το ζήτημα των κατώτατων εγκυμένων τιμών. Διεκδικούν το ζήτημα να είναι το αφορολόγητο στους 30.000. Γιατί σε ποια αγορά, για παράδειγμα, γιατί λέμε για το περιβάλλον ότι είναι της ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισμού κτλ. Γιατί οι εφοπλιστές έχουν φόρα απαλλαγές στο πετρελαίο τους και οι αγρότες δεν έχουν. Αυτό είναι θέμα εσωτερικής. Αυτό είναι θέμα ακριβώς ότι πρημοδοτείται οι εφοπλιστές και το μεγάλο κεφάλαιο και βεβαίως η μικρομεσαία αγροτιά για αυτά είναι τα αιτήματα τώρα. Κύριε Παπαδάκη, και βάζουν αυτό το ζήτημα. Τα ερωτήματά σας είναι λογικά, αλλά είναι εθνική πολιτική. Εδώ το κοιτάζουμε. Είναι πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολιτική του καπιταλισμού, είναι σε κάθε καπιταλιστική χώρα και στην Ελλάδα. Δεν είναι καμιά εξαίρεση η Ελλάδα που ξαφνικά είναι την παρανυχίδα και πρέπει να τη φτιάξουμε. Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ίδιοι όροι είναι και οι ίδιοι όροι διαμορφώθηκαν. Και ακριβώς εδώ. Στις όλες περιλαμβάνεται και ένα φορολογικό και ένα ασφαλιστικό και τα πάντα. Ναι, ακριβώς. Αυτά είναι ακόμα μεγαλύτερα βαρύδια. Και αντίστοιχα μέτρα, ξέρετε, περνάνε και για το ασφαλιστικό και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχα κινητοποιήσεις γίνονται για το ασφαλιστικό ή για την απελευθέρωση του ωράριου. Σας βάζω σε όλους τους κλάδους. Είναι ενιαία η τάση. Μην περιγράφετε την Ελλάδα σαν μοναδική εξαίρεση που ξαφνικά κάποιοι τα φάγανε, κάποιοι τα αρπάξανε, που βγάζει από τη Χρυσή Αυγή μέχρι. Πολλά σκάνδαλα στον αγροτικό κόσμο άλλων χωρών.
Και αν βεβαίως, υπάρξει χρόνος, και ο κύριος Διβάρης θα ξέρει λόγω της θητείας του στην Επιτροπή. Υπάρχει η συζήτηση γνωστή, μόλις βγαίνουν οι αγρότες στα μπλόκα, έχουμε τη συζήτηση ότι τα φάγανε, τα κλέψανε. Λοιπόν, έχουμε να τελειώνει αυτό το παραμύθι, τέλος πάντων. Κύριε Διβάρη και κύριε Παπαδάκη, επειδή έχω ένα αγρότη, δηλαδή μην μιλάμε για κίνους. Διαμορφώνουν και στρώματα, τα ίσανε και στρώματα και φτιάξαν ακριβώς υποδομή για να στηρίζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Παπαδάκη, επειδή ο πρώτος που θα έπρεπε να είναι έξαλλος με αυτές τις κατηγορίες είναι ο κύριος Σταμόπουλος που είναι αγρότης, να μας απαντήσει εκείνος για αυτά που δεν λένε μόνο οι πολιτικοί και συγκεκριμένες πολιτικές πτέρυγες και σε συζητήσεις ιδιωτικές. Απολιτικό είναι το πρόβλημα, δεν είναι. Σας λέω, εγώ έχω ακούσει σε συζητήσεις ιδιωτικές που δεν είχαν καμία, πώς να το πω, κομματική αφετηρία στο να διατυπώσουν. Εγώ ξέρω ότι ζούμε σε μια. Να μας πει ο κύριος Σταμόπουλος, για να μην λέω εγώ. Ζούμε σε μια παγκοσμιοποίηση, σε μια αγορά παγκόσμια. Και βλέπω το εξής. Το λάδι μας, το ωραίο λαδάκι μας. Στην Τινησία που είναι τρίτη χώρα. Έλαβε ο παραγωγός 10% περίπου υψηλότερη τιμή από τον παραγωγό των Χανίων. Στην Ισπανία έλαβε το 20% υψηλότερη τιμή από τον παραγωγό των Χανίων. Στον Μπάρε της Ιταλίας έλαβε διπλάσια τιμή από τον παραγωγό των Χανίων. Που δεν ξέρω πόσο ελαιώνες έχει τον Μπάρε, ας πούμε. Έχει αρκετό. Ξέρουμε το λιμάνι. Άρα δηλαδή το ελαιόλαδο που παράγουμε ή δεν αξίζει. Που δεν νομίζω κι εγώ, είναι το καλύτερο ποιοτικό λάδι στο τέτοιο. Είτε αυτοί που το διακινούν, κάποιος πάλι δεν τους ελέγχει, τους αφήνει ανεξέλεκτους και μας παίρνουν τα υπόλοιπα λεφτά. Ποια είναι η λύση λοιπόν? Να πουλάνε οι παραγωγοί συλλογικά, με το όργανό τους. Και επειδή ζούμε, άρα πρέπει να φτιάξουμε συνεταιρισμούς σε αυτή την κατεύθυνση. Και επειδή ζούμε στην αγορά και στην παγκοσμιοποίηση, θέλουμε και ανταγωνισμό. Δηλαδή απέναντι από τον υγιές συνεταιρισμό να έχουμε τον υγιές ιδιώτη έμπορα. Ναι. Ο οποίος να ανταγωνιζόμαστε τα προϊόντα μας, να παίρνουμε και καλύτερες τιμές. Και αυτό το πράγμα θέλουμε. Γιατί σε αυτό. Χρειάζεται έλεγχο. Σε αυτό ζούμε. Ναι. Δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν μπορείτε το τινησιακό λάδι. Δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο. Τον ανταγωνισμό υπερασπίζεστε αυτή την ελεύθερη αγορά που δεν υπάρχει περίπτωση σήμερα να επιβιώσει ένας μικρός. Μα αφού το λάδι το πουλάμε, το δικό μας που είναι καλύτερο, το βγάζουμε στην αγορά και παίρνουμε φτηνότερη τιμή. Και ας είναι καλύτερο ποιοτικά προϊόν. Ποιος φταίει αυτό το πράγμα? Αγορά. Γιατί να φταίει πάντα η αγορά και η να μην φταίνει οι πολιτικές? Ο ανταγωνισμός φταίει, ο καπιταλισμός φταίει, αυτό το σύστημα που υπερασπίζεστε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ βγαίνουν συμπεράσματα. Πώς φτάσανε μέχρι εδώ και σήμερα οι αγρότες δεν μπορούν να ζήσουν με το χωράφι τους. Γιατί διαμορφώνονται και με ορισμένα αιτήματα να πάμε, λέει, στη Βουλγαρία. Θα μας αναγκάσετε, λέει, να πάμε στη Βουλγαρία. Αυτό ξέρετε. Δεν είναι αίτημα ενός παραγωγού που έχει το χωραφάκι του στη Θεσσαλία. Είναι αίτημα επιχειρηματία, μεταποιητή, εξαγωγέα που θα πάει την έδρα του στη Βουλγαρία και θα λύσει το πρόβλημά του. Άρα λοιπόν είναι και ποια αιτήματα κυριαρχούν στα μπλόκα και το λέμε αυτό γιατί έχει σημασία. Σήμερα να υπογραμμιστεί ακριβώς οι ανάγκες των μικρομεσαίων αγροτών. Αυτοί που δεν έχουν άλλη επιλογή, έχουν ένα χωράφι, έχουν αυτές τις δυνατότητες και δεν μπορούν να παράγουν. Η εργαλείο την ΚΑΠ τους στραγγαλίζει και είναι εργαλείο που όλα αυτά τα χρόνια φτάσανε. Πώς καθορίζεται ο μικρός αγρότης, μικρομεσαίος και μεγάλος? Για πείτε μας εσείς. Εγώ να σας πω. Ναι. Από τον ανταγωνισμό. Από τον Ευρωπαίο αγρότη. Πώς θα μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους Ευρωπαίους? Όλοι στην Ελλάδα είμαστε μικροί αγρότες. Έχουμε. Δεν είμαστε όλοι μικροί. Όλοι μικροί έχουμε. Και αυτοί με τα χίλια στρέμματα. Ξέρετε. Και αυτοί με τα χίλια στρέμματα καλλιέργεια. Και υπάρχει εμπορικό κομμάτι. Να σας εξηγήσω. Θέλετε να σας εξηγήσω. Ναι. Έχουμε 1000 στρέμματα καλλιέργεια. Ο συνεταιρισμός έχει 6000 στρέμματα καλλιέργεια που είμαι πρόεδρος. Είναι μικρός. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο ανταγωνιστής του είναι στη Γαλλία και έχει 7, 8, 10 χιλιάδες στρέμματα, 15 χιλιάδες. Άρα είμαστε μικροί όλοι στην Ελλάδα. Κάθε χώρα τώρα. Δεν μπορούμε να συζητάμε. Άρα δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τον Ευρωπαίο στην εκτατική καλλιέργεια. Άρα είμαστε όλοι Έλληνες μικροί. Έχουμε όμως ένα πλεονέκτημα που είναι η ποιότητα. Αυτό είναι. Έχουμε ένα πλεονέκτημα που είναι η ποιότητα. Υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη μέσα στην Ελλάδα. Βεβαίως δεν είσαι Γαλλία, δεν είσαι Γερμανία. Είναι, αλλά διαφορές. Μα καθορίζεται το μεγάλος, μικρός και το μεσαίος και με τους Ευρωπαίους
Ναι. Δεν μπορούμε να το καθορίσουμε και με μόνοι τους Ευρωπαίους μας. Και στην Ελλάδα, γιατί εδώ κρίνεται. Δηλαδή η ιστορία. Θα έχω ανταγωνιστεί εγώ έναν άνθρωπο από την Τρίπολη που έχει 1000 στρέμματα πορτοκαλιά. Μα δεν χάνουν όλοι. Είναι δυνατόν. Δεν χάνουν όλοι. Δεν κάποιοι κερδίζουν και κερδίζουν και πολλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Αγκρότικα, να σας βάλω ένα παράδειγμα, είχε αύξηση 30% λένε φέτος η έκθεση. Εγώ δεν πήγα. Ναι, εντάξει. Αυτοί που πήγανε. Αυτοί που πήγανε. Λοιπόν, δεν είναι ότι γενικά καταστρέφονται όλοι. Άρα λοιπόν υπάρχουν όμιλοι, υπάρχουν κέρδη, υπάρχουν επιχειρηματίες που διαπλέκονται ακριβώς και είναι αυτοί που ελέγχουν το παιχνίδι της αγοράς. Πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν, δεν καταστρέφονται γενικά όλοι λοιπόν. Καταστρέφονται οι μικρομεσαίοι αγρότες, αυτοί που είναι στον δρόμο και πρέπει να στηριχτούν και πρέπει σήμερα αυτούς, σε αυτούς να επικεντρώσουμε, γιατί αυτοί, αν δεν επιβιώσουν, πραγματικά ο μας μικρή. Θα είναι δύσκολα. Κύριε Παπαδάκη, εγώ θα ήθελα να σας αναφέρω δύο παραδείγματα, γιατί μου αρέσει να μιλάω με παραδείγματα. Στη Θεσσαλία, και εγώ έστω το τεκμηριώσω. Στη Θεσσαλία, μέχρι χθες οι αγελαδοτρόφοι δίνανε το γάλα τους στις μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, όπως λέτε εσείς, και τους πιέζανε. Κάποια στιγμή καθίσα σε ένα τραπέζι και λένε: ρε παιδιά, ανακυμεταλλευτούμε τη σύγχρονη τεχνολογία, να αρμέγουμε το γάλα μας και να το βάζουμε σε αυτόματα μηχανήματα και να το πουλάμε στους καταναλωτές, στη λαϊκή τάξη υψηλής διατροφικής και ποιότητας γάλα, το οποίο θα είναι ημέρας. Και εκεί πεζόταν αυτό το, να μην το ανοίξουμε. Ωραία. Το θέμα των ημερών. Ναι, γιατί αυτόν εγώ να μην τον έχω ως ισχυρό μηχανισμό και να τον στηρίξω σαν θεσμό. Και καταφέραν αυτή η ομάδα, ο συνεταιρισμός, το ΘΕΣ γάλα στη Θεσσαλία, να δίνει φρέσκο γάλα σε χαμηλή τιμή. Ένα αυτό. Δεύτερον, η άλλη ομάδα, η ΘΕΣ γη, η ΘΕΣ γάλα και η Θεσσαλική γη, που παίρνουν το σιτάρι, το αλέθουν, βάζουν τη δική τους την ταυτότητα, φτιάχνουν αλεύρι, το πηγαίνουν σε αρτοπία, να η κοινωνική σύνθεση πώς δημιουργείται. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι καθίσαν σε ένα τραπέζι και λένε πώς θα δώσουμε υψηλής ποιότητας ψωμί στον Έλληνα καταναλωτή και όχι κατεψυγμένο. Γιατί αν δεν το κάνανε αυτή την άλλη μέρα θα έτρωγε κατεψυγμένο η εργατική τάξη. Και είναι τραγικό σήμερα να περιμένουμε να πάμε να πάρουμε τη σύνταξη, το μισθό και να τον ακουμπήσουμε στα σούπερ μάρκετ να αγοράσουμε ξένα προϊόντα. Δεν πρέπει η κοινωνία κάποια στιγμή να μπει σε αυτές τις λογικές για να ανοίξει άλλους δρόμους. Δεν γίνεται αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί πιάνετε το γάλα. Για να σας βάλω ένα παράδειγμα, γιατί να προσέξετε όλοι την παραγωγή του γάλακτος και ποιος την ελέγχει. Γιατί δεν είναι μόνο το ΘΕΣ γάλα, είναι μια σειρά όμιλοι που μάλιστα αυτή την περίοδο βρίσκονται σε συγκέντρωση και έχει το εξής. Να σου έρχεται αυστριακό γάλα με 75 λεπτά στο σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα της κοινής αγροτικής πολιτικής, ναι, με τους όρους που περιγράφετε, ναι, εσείς. Εγώ και, περιγράφω, και τελικά εγώ, μπορεί να επιβιώσει και μια επιχείρηση η οποία αμυντικούς όμως, μηχανισμούς πάμε να δημιουργήσουμε όμως, μέσα σε όλα αυτά. Θύματα της θα έχει τους παραγωγούς. Ναι, κύριε Παπαδάκη, αμυντικούς μηχανισμούς πάμε να φτιάξουμε. Αυτό φτιάξαν και στην Ήπειρο μετά την πώληση της Δοδόνης. Ιδιωτικοποίηση ήταν. Ναι, ιδιωτικοποιήθηκε. Ήταν αυτό το μοντέλο. Όμως οι αγρότες δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια και φτιάξαν το υπηρώτικο γάλα. Τώρα φτιάχνουν και το αργολικό. Γιατί εμείς αυτές τις νησίδες που λέτε εσείς είναι λίγες, που είναι εκατοντάδες στην Ελλάδα. Η νησίδα να πάει καλά δεσμεύεται από μεγαλύτερο όμιλο που την παίρνει. Τώρα κοιτάξτε, ιδιαίτερα στο σύστημα του γάλακτος που έχουν γεμίσει τα σούπερ μάρκετ με μια σειρά ετικέτες, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει συγκέντρωση, απλά ελέγχονται από συγκεκριμένους ομίλους. Να μην τρελαθούμε τώρα ότι ξαφνικά. Κύριε Παπαδάκη, και εσείς συγκέντρωση θέλετε να κάνετε. Συγκέντρωση όμως χωρίς αγορά, αυτή είναι η διαφορά. Χωρίς κοινωνικοποιημένη οικονομία, η συγκέντρωση καταλήγει σε δεσμά για τον αγρότη. Αυτό πρέπει να βγει σαν συμπέρασμα. Ότι η συγκέντρωση σήμερα με όρους αγοράς θα έχει αυτά τα αποτελέσματα. Εννοεί, αυτή είναι η μεγάλη όρους. Στρατηγική διαφορά. Και δεν μπορείτε ούτε να το εξηγήσετε, ούτε να το τεκμηριώσετε με την πείρα. Έχουν τελειώσει τα παραδείγματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πείτε μια χώρα που μπορεί σήμερα ο παραγωγός να αναπτυχθεί και να έχει αποτελέσματα. Ο μικρομεσαίος παραγωγός. Σας έχουν τελειώσει και τα πιο θετικά παραδείγματα που κουνάγατε το δάχτυλο τα περασμένα χρόνια. Ας τελειώνουν λοιπόν τα παραμύθια για τους επίγειους παράδεισους. Ή ζούμε αυτή τη στιγμή την κόλαση που οι αγρότες βρίσκονται στα μπλόκα και πρέπει σήμερα ο καθένας να πάρει θέση. Και να τοποθετηθεί ή απέναντι ή με την ΚΑΠ ή με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με τους μικρομεσαίους αγρότες για το βιώσ τους, για να συνεχίσουν να ζουν, να παράγουν και να μπορεί και η εργατική οικογένεια να έχει ένα πιάτο φαΐ να φάει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Διβάρη, να σας ρωτήσω το δικό μου ερώτημα που επανέρχεται, δεν ξέρω αν μπορεί να απαντηθεί, έχει απαντηθεί και δεν το κατάλαβα. Πώς αυτό το προϊόν το οποίο
προωθεί, θέλει να πωλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής, δηλαδή το ποιοτικό προϊόν, πώς μπορεί να ανταγωνιστεί την πλημμυρίδα των εισαγόμενων που είναι κατά τεκμήριο βάσει του τρόπου με τον οποίο παράγονται χαμηλότερες ποιότητες αλλά πολύ φτηνότερα σε μια εποχή οικονομικής κρίσης. Τι θα αγοράσει ο μέσος άνθρωπος που πάει στο όποιο κατάστημα? Θα ήταν πολύ όμορφο να αγοράσει το ποιοτικό τοπικό προϊόν. Όλοι τα ζηλεύουμε, είναι πανέμορφα προϊόντα αυτά, πολύ νόστιμα, καμία σχέση με τα μαζικής παραγωγής, αλλά τελικά... Βεβαίως το καταλαβαίνω, κυρία Δικαιακού, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να αποφασίσουμε και σαν κοινωνία, εάν θέλουμε να στηρίξουμε, για παράδειγμα, τον Έλληνα ελαιοπαραγωγό και να πληρώσουμε, ας πούμε, 4 και 5 και 6 ευρώ το λίτρο το ελαιόλαδο, ή θέλουμε να αγοράσουμε ένα πάρα πολύ φθηνό ελαιόλαδο με 3 ευρώ, χωρίς να ξέρουμε ποιον ενισχύουμε. Είναι και θέματα επιλογής, πολιτικής επιλογής, θα έλεγα, της κοινωνίας μας. Ο Έλληνας παραγωγός θα έχει πάντα ένα υψηλότερο κόστος παραγωγής, γιατί έχει πολύ μικρότερο κλήρο και άρα, ξέρω εγώ, τα κόστη του τα διαχέει σε πολύ μικρότερη, ας το πούμε έτσι, έκταση, δέντρα ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε από την άλλη τη μεριά τα εργατικά, τα οποία είναι ακόμα και αυτά τα κουτσουρεμένα εργατικά είναι, ας το πούμε έτσι, ακριβότερα από τα εργατικά τα οποία θα πληρώνει κάποιος σε μια τρίτη χώρα. Λοιπόν, είναι και θέμα πολιτικής επιλογής. Αν δεν θέλουμε να στηρίξουμε τη δική μας την οικονομία, δεν θα κάνουμε ποτέ δουλειά. Εμείς που θα στηρίξουμε, ποιοι είμαστε, οι καταναλωτές ή ως εθνική πολιτική? Ναι. Καταναλωτές. Θα πρέπει για να δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ φλίγομαι όταν βλέπω στην περιοχή στην οποία ζω, τα καταλήματα τα οποία έχουν κυρίως και αγρότες, οι οποίοι προσφέρουν, για παράδειγμα, το βουτυράκι για το πρωινό του τουρίστα, το βουτυράκι το οποίο είναι της γερμανικής ή, εν πάση περιπτώσει, οποιασδήποτε άλλης καταγωγής. Και δεν δίνουν, για παράδειγμα, λίγο ελαιόλαδο ή, εν πάση περιπτώσει, ένα βούτυρο το οποίο θα είναι λίγο πιο ακριβό. Εγώ δεν νομίζω ότι πια είναι τόσο ακριβά και τόσο απαγορευτικά τα προϊόντα τα ελληνικά για να δώσουν στους καταναλωτές. Ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστικά των ξένων, λέτε. Δεν μαρμελάδα κατά ανάγκη εισαγόμενη. Ή, εν πάση περιπτώσει, ας δώσουμε ελληνική μαρμελάδα. Σωστό. Ας κάνουμε μια πορτοκαλάδα. Σωστά είναι. Αυτά πρέπει να γίνουν... Υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο. Πρέπει να γίνουν, αλλά οι αποφάσεις. Υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο που δεν μπορούμε εμείς οι αγρότες, οι παραγωγοί, να το ελέγξουμε. Στην Τινησία αυτή τη στιγμή πωλείται Greek τυρί, φέτα, τύπου ελληνικού. Τύπου όμως γράφει τουλάχιστον. Τύπου ελληνικού. Ναι. Είναι νόμιμος εκεί που το πουλάει και νόμιμη και η ετικέτα με την Ακρόπολη που έχει πάνω. Αλλά δεν είναι φέτα όμως. Είναι τύπου φέτας. Είναι λευκό τυρί. Να πάμε εμείς η παραγωγή στην Τινησία, το ελέγξουμε. Έχουν δοθεί φοβερές μάχες για τη φέτα. Έχουν κράτος γι' αυτό. Ακριβώς. Και έχουν δοθεί και μάχες. Υπάρχει Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει πρεσβεία εκεί, η οποία πρεσβεία θα πρέπει να κάνει τα δέοντα, όπως λένε. Εντάξει, θα πρέπει να πάει να κάνει τις ανάλογες παραστάσεις και να πει ότι κοιτάξτε, αν συνεχίσετε με αυτό το βιολί και εμείς θα κοιτάξουμε τι θα κάνουμε αντίστοιχα για τα δικά σας τα προϊόντα. Αυτό δεν κάνουμε, αλλά κάνουμε το εξής. Δεν το ξέρω εγώ. Αυτό δεν είναι πολιτικός. Άμα γίνω πολιτικός, θα πάω εκεί να το κάνω. Ναι, βεβαίως δεν θα πάτε εσείς. Πώς δεν νομιμοποιήσετε κιόλας να πάτε εκεί? Τι θα πάτε, σαν παραγωγός, και θα πείτε ότι. Γιατί πουλάς τύπου φέτα. Είπα προηγουμένως, μόλις ξεκίνησα, ότι οι πολιτικοί δεν μας προστατεύουν. Ας το πω από άγνοια, ας μην πω κάτι άλλο. Ένα από αυτά είναι και αυτό. Το ίδιο είναι. Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να λέμε μικροί, μεσαίοι, μεγάλοι αγρότες. Δεν γίνεται. Τέτοια προστασία θέλουμε και θα βγάλουμε λεφτά. Η αγορά έχει λεφτά για τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα. Δεν έχουμε τεράστια αποθέματα προϊόντων τα οποία. Μια τελεία είμαστε στην παγκόσμια αγορά. Τα προϊόντα μας μπορούμε να τα πουλήσουμε και με υπεραξία. Αρκεί να οργανωθούμε όπως πρέπει. Κύριε Διβάρη, πρωτού σας αποχαιρετήσουμε, γιατί δυστυχώς η τηλεφωνική γραμμή δεν ήταν πολύ ευγενική ούτε μαζί σας ούτε μαζί μας. Πρωτού λοιπόν σας αποχαιρετήσουμε. Θα ήθελα να σας ζητήσω να μου δώσετε παραδείγματα κακών πρακτικών από άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς για να μην χτυπάμε τους δικούς μας ανθρώπους συνέχεια. Κοιτάξτε, πείτε μου τι είδαν τα ματάκια σας και τι άκουσαν τα αυτιά σας τόσα χρόνια εκεί. Κοιτάξτε, το τι είδαν και το τι άκουσαν ήταν κατά καιρούς πολλά, αλλά
Τι να σας πω τώρα, δεν θα ήθελα να το ξεκινήσουμε και να το καταλήξουμε για άλλες το ανεκδοτικό της υπόθεση. Για άλλες χώρες, όχι για την Ελλάδα. Για άλλες χώρες, ναι. Για άλλες χώρες. Μα δώστε μας ένα παράδειγμα, χώρες. Γιατί ξέρετε, αυτομαστιγωνόμαστε μια ζωή ότι οι δικοί μας οι αγρότες έκαναν το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Δώστε μας ένα παράδειγμα. Δεν είναι πολύ γνωστά τα παραδείγματα του εξωτερικού. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο ήταν και λίγο αστείο. Όταν άλλαξε, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή την παρέμβαση του σιταριού, του σκληρού σιταριού, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στείλει τους ελεγκτές της να κάνουν έναν έλεγχο εκεί που υπήρχαν σκληρά σιτάρια για να δουν αν είχαν στις αποθήκες Μάιο μήνα, δηλαδή πριν την καινούργια σοδιά, αν υπήρχαν τα αποθέματα τα οποία δηλώναν ότι είχαν. Πήγαμε λοιπόν σε μια χώρα γειτονική να δούμε αν υπήρχαν τα σκληρά σιτάρια. Και στην περιοχή την οποία αναφέρατε πριν από λίγο ότι έχει ελαιώνες. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και φτάνουμε εκεί, ρωτήσαμε, ξέρω εγώ, τα σιτάρια, πού είναι τα σιτάρια τα οποία έχει τα αποθήκευση. Την αποθήκη. Ναι, βεβαίως, λέει, να σας πάρει, μας πήγαν στην αποθήκη. Λέμε, μπορεί να ανοίξει την αποθήκη να δούμε αν υπάρχουν τα σιτάρια. Στην αρχή μας είπαν ότι είχαν κάνει απεντόμωση, μετά, εν πάση περιπτώσει, ανοίξαν την αποθήκη. Λέω, πότε κάνατε την απεντόμωση, τότε. Καλά, λέω, έχει περάσει κάποιο χρόνο, ας μπούμε μέσα να δούμε. Ανοίξαμε λοιπόν, μπήκαμε μέσα. Πραγματικά με το που ανοίγουμε μέσα βλέπουμε μια τεράστια, ας το πούμε έτσι, τούμπα που λένε. Δεν ήταν σιλό, ήταν μια αποθήκη οριζόντια. Γεμάτη σιτάρι. Μόνο που κάποια στιγμή κάτι δεν φαινόταν πολύ καλά. Και περνώντας έτσι ξυστά από έναν τοίχο, από πίσω βλέπουμε να υπάρχει ένα τεράστιο, σαν τείχος, ναι. Όπου εκεί σταματούσε το σιτάρι, μετά υπήρχε ένα τεράστιο κενό, μιλάμε τώρα για καμιά 50 μέτρα κενό. Και πάλι στο τέλος υπήρχαν σιτάρια, δηλαδή από εκεί πέρα μέσα λείπανε κάποιες χιλιάδες τόνοι σιτάρια. Αραιά τοποθετημένο λοιπόν το σκληρό σιτάρι. Όχι αραιά τοποθετημένο, είχε στην αρχή και στο τέλος, δεν είχε στην μέση καθόλου. Αλλά δεν κλέβαμε μόνο εμείς επιδοτήσεις. Όχι, βεβαίως και δεν κλέβαμε. Εννοείται. Υπήρχε και μία άλλη, θα σας πω, υπήρχε και μία άλλη τεθή και εκεί καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του και εγώ πρώτος τα έβγαλα. Υπήρχαν και χώρες οι οποίες όταν δεν τους έβγαινε ο λογαριασμός, προσαρμόζαν, κοιτάγαν να προσαρμόσουν την νομοθεσία ούτως ώστε να τους βολεύει. Πολιτισμένα πράγματα. Προς την ποιότητα ή προς οτιδήποτε άλλο. Αλλά ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ στις Βρυξέλλες και παρακολουθούσαν τα πάντα και ήταν παρόντες. Εμείς δυστυχώς είμαστε συνήθως απόντες. Αυτό ήθελα να πω για τα προϊόντα τα δικά μας. Είναι καιρός το Υπουργείο Γεωργίας να αρχίσει να ασχολείται με την προώθηση των ελληνικών προϊόντων, κάνοντας μια μεγάλη καμπάνια εκτός Ελλάδας, πηγαίνοντας με τις καλές πρακτικές, έχοντας ανθρώπους οι οποίοι να μιλάνε γλώσσες, να πάνε να πείσουν τον κόσμο ότι τα ελληνικά προϊόντα είναι καλά προϊόντα, να τα δει ο κόσμος, να τα γευτεί και αυτό θα καταλάβει ότι αξίζει τον κόπο να πληρώσει κάτι παραπάνω. Κύριε Διβάρη, να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχηθώ το επόμενό σας εγγόνι να γεννηθεί σε ένα δικαιότερο κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Χαιρετώ τον κόσμο. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, προβλήματα υπάρχουν και σε άλλες χώρες, όπως για να κάνω κύκλο στη συζήτηση, όπως σχολίαζα στο πρώτο βίντεο, ανάλογα προβλήματα ή δεν ξέρω, εκείνοι τα προσλαμβάνουν και ως μεγαλύτερα από τα δικά μας, έχουν και άλλοι αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσουμε την εκπομπή με ένα βίντεο παραγωγής του Europarl TV, της διαδικτυακής τηλεόρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε συνάδελφε. Κάνει πολύ καλή δουλειά, θα έλεγα. Στο οποίο βίντεο ο θρηλυκών διαστάσεων αγρότης Ζωζέ Μποβέ και συμπρόεδρος της ομάδας των Πρασίνων, κύριε Παπαδάκη, στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχετε φωτογραφία μαζί του έξω και είχαμε κάποιες συνεργασίες. Ο λεγόμενος Αστερίξ. αγρότης αλλά και ευρωβουλευτής από το 9. Ο άνθρωπος που έδωσε το παρόν και στο αντιπαγκοσμιοποιητικό κίνημα. Απαντά σε ερωτήσεις αγροτών, κυρίως Γάλλων,
αν θυμάμαι καλά, μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις του Σεπτεμβρίου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Σίγουρα είπαμε τον ένα κόκο. Ναι, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε. Λείπει όπως το σιτάρι από εκείνη την Ιταλική αποθήκη, λείπουν τα περισσότερα, αλλά θα μας δοθούν και άλλες ευκαιρίες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Στην προσπάθεια είμαστε, αρκεί να προσπαθούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ το βίντεο που είναι εξαιρετικό. Ils auront tout fait pour se faire entendre, chanter, klaxonner, crier mille feux. Et pourtant, les demandes des agriculteurs restent sans réponse concrète à Bruxelles. Le prix du lait ne cesse de baisser, de nombreuses filières produisent à perte. Seulement voilà, tous les pays ne sont pas dans le même cas. La mise en concurrence des États membres fait sourire les uns et enrager les autres. Alors quel avenir pour l'agriculture? Y a-t-il encore une place pour les entreprises familiales? Nous avons reçu de nombreuses questions des manifestants que nous avons présentées au député vert français José Bové. Et tout le monde a vu les manifestations à Paris, à Bruxelles. On a vu les rencontres avec les ministres, la commission, et rien ne bouge. Nous avons rencontré différents agriculteurs à Bruxelles et un peu partout en Europe qui ont toute une série de questions à vous poser à vous personnellement. Et je suis curieux de voir si vous avez la solution. On commence par le premier qui est un agriculteur français. Je voudrais savoir, monsieur Bové, que pensez-vous de la position des leaders de la FNSEA et des coopératives et de tout l'agrobusiness français, ces gens-là peuvent-ils encore aujourd'hui en France représenter et parler au nom des producteurs de lait? Alors la question est très française, on pourrait poser la même question pour d'autres syndicats dans d'autres pays qui représentent un peu plus le mainstream, l'agriculture qu'on va dire classique, qu'on va appeler classique aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que ça représente réellement encore l'agriculture d'aujourd'hui? Ben, je crois qu'il y a un véritable problème. C'est-à-dire que d'un côté, on a une majorité de paysans qui sont étranglés par les prix, qui n'arrivent pas à s'en sortir sur leurs exploitations, et les dirigeants des grandes organisations syndicales et des coopératives ensemble leur disent « produisez encore plus, investissez encore plus, gagnez des marchés internationaux et c'est comme ça que vous en sortirez ». On voit que c'est une catastrophe totale, rien n'a changé et ils ont toujours été dans la même logique. Alors on va encore rester sur le sujet du lait avec une deuxième question. On voit aujourd'hui que l'Allemagne est en train de bloquer tout le changement du système de la production laitière européenne. Ils veulent continuer à exporter. Et qu'est-ce que les députés européennes, qu'est-ce que M. José Bové, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller faire pression vers le ministre allemand et vers les députés allemands qui sont en train aujourd'hui de détruire toute la production familiale en Europe? C'est assez clair. Je crois que ce qui est clair, c'est qu'on l'a vu déjà pendant la réforme de la politique agricole commune, on a les égoïsmes nationaux qui ont pris le dessus. Et donc chaque État défend ses entreprises. Alors la solution c'est quoi? Parce qu'en Allemagne, on vous rionnait, on dit « Monsieur Bové, la ferme des 1000 vaches en France est gentille, chez nous c'est 1500 ». Que l'Allemagne ait une politique comme ça, mais dans le cadre européen, c'est complètement inacceptable qu'un seul pays puisse décider pour les autres. Aujourd'hui, on a plusieurs pays qui sont dans cette logique-là. La Hollande, la même chose, le Danemark, la même chose. Or, même dans ces pays-là, ces modèles sont aujourd'hui en danger. Au Danemark, aujourd'hui, les paysans ne sont plus payés correctement. Et beaucoup d'exploitations danoises sont en faillite. Ça va être la même chose en Allemagne. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'avec ces crises à répétition, c'est que c'est une majorité de paysans qui vont disparaître. Et c'est donc la capacité des Européens à produire pour nourrir leur propre population qui va s'écrouler. Mais ça veut dire imposer un prix à l'industrie laitière? Ça veut dire qu'il faut imposer des volumes de production par pays. Ça veut dire qu'il faut revenir à une forme de quota, gérer différemment. Et ces retours au quota que vous avez combattu également? Nous, on a combattu les législations perverses qui étaient liées. Dans beaucoup de pays, les quotas étaient marchands. Celui qui voulait s'installer devait acheter ces quotas, ce qui était un scandale complet. Alors on continue tout de suite sur ce sujet avec une dame pour voir si ça a été bien compris du côté du Parlement. Bonjour José Bové, je suis agricultrice, je représente la Via Campesina Europe et j'aimerais savoir si tu peux faire comprendre aux parlementaires que nous sommes au milieu d'une crise structurelle et qui appelle des solutions à long terme. Est-ce que c'est compréhensible qu'il faut des vraies solutions? Alors est-ce que c'est compréhensible pour vos collègues députés? En tout cas, depuis la rentrée, je sens un certain malaise parmi les députés de la commission de l'agriculture. Alors maintenant, la nouvelle bouée de secours, c'est de dire on va faire un bilan dans un an de la PAC
et des problèmes de l'agriculture. Ça veut dire que d'ores et déjà, en gros, la PAC telle qu'elle a été voulue par les États est remise en cause et que pour 2020, il va falloir changer. Entre-temps, combien de paysans vont disparaître? Alors, quel type d'agriculture voulons-nous? Nous sommes partis à la rencontre d'agriculteurs autour de Strasbourg, autour de ce Parlement. Et voilà une des questions. De nouveau, José, nous, on pense là qu'il faudrait sortir de la crise par le haut. Que penserais-tu des structures plus petites où les gens peuvent aller vers l'agroforesterie, surveiller les plantes invasives, où les animaux mangent ce qui pousse sur le domaine? Aller vraiment vers la qualité. Alors c'est sûr, ce sera peut-être plus cher pour le consommateur, mais dans l'idée que les gens mangeront moins de viande et qu'il y a aussi les aspects végétariens. Moi, ce que je crois... Il rêve, le monsieur? Il rêve pas vraiment, parce qu'on a le changement climatique qui est à l'heure, dont on n'a pas encore parlé, mais qui va modifier aussi radicalement les modes de production. C'est-à-dire qu'on va arrêter de mettre du maïs et du maïs et du maïs partout, de l'irriguer, parce que, un, on n'a plus de réserve d'eau. Si la pluviorité change, c'est clair que ça ne va pas fonctionner. Donc il faut avoir une résilience au niveau du sol, au niveau des pratiques agricoles, et donc avoir une agriculture qui soit en cohérence avec son environnement. Donc, des pratiques agricoles qui permettent de lier le sol, qui permettent d'avoir un élevage qui consomme ce que produit l'exploitation plutôt que d'importer 85% des protéines végétales de l'extérieur de l'Europe, ce qui est complètement aberrant, les circuits courts, et évidemment aller vers une agriculture plus respectueuse. Merci beaucoup. Merci à vous.